Τι θα γίνει το πρωί. Ναι. Πάντοτε την Πέμπτη εργαζόμαστε. Μην τροφοδοτήσει. Πώς έχουμε τίποτα εξελίξει. Πολιτικές εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε. Αν υπάρχει πιθανότητα, λέτε εσείς πώς το βλέπετε. Ποιος ξέρει. Ο κύριος Τραγάκη. Μα εγώ ετοιμαζόμουν να ρωτήσω τον κύριο Τραγάκη, κύριε Κακλαμάνη. Να ρωτήσω τον κύριο Τραγάκη. Επειδή είστε διαγραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, μια γύρα, τηλεφωνημάτων θα την έχετε κάνει, φαντάζομαι. Σίγουρα. Αν σας πω ότι δεν το έχω κάνει, δεν το έχω κάνει. Απλώς οι βουλευτές που επικοινώνησαν μαζί μου για τις γιορτές. Ανταλλάξαμε μερικές απόψεις. Εκείνο όμως το οποίο θα ήθελα να πω και να επαναλάβω για μια ακόμα φορά, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, σε όλες τις ψηφοφορίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχει πάει συντεταγμένα και συμπαγής. Δεν έχει χάσει σε καμία ψηφοφορία μα, σε καμία ψηφοφορία, ούτε μία ψήφο. Ναι, αλλά τότε τι κατά συνείδηση λέμε, κύριε Τραγάκη. Σαν λόγος. Άμα το λέω, λέτε τώρα, κάνει, κύριε Πρόεδρε, λέω ότι πάει συντεταγμένα στις ψηφοφορίες. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη ψηφοφορία και θα έδετε ότι και στην, για να και να γίνει η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ότι οι βουλευτές και όλων των κομμάτων, και αυτό είναι προς τιμή όλων των κομμάτων, αφέτησαν ελεύθεροι και κατά συνείδηση και αντικειμενικά ψήφισαν. Νομίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα, διότι λόγω της σοβαρότητας υπόθεσης, νομίζω ότι οι βουλευτές. Εντάξει. Μπορεί να πάει και αμπλόκ τα κόμματα, αλλά είναι μια ψηφοφορία περισσότερο ανοιχτή από κάθε άλλη φορά, πιστεύω. Διαβάζεις φοβάστε, κύριε Δραγκά, εσείς τι λέτε, υπάρχει για πιθανότητα. Εγώ για κάποιους λόγους κάποιοι βουλευτές να ξεφύγουν. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι. Έχω πει βέβαια ότι. Δεν θα έχουν κάποιοι και τη συνείδησή τους μαζί, κύριε Δραγκά. Η συνείδηση με τον πολιτικό κόμμα. Εξαρτάται, κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, καλύτερα από όλους εσείς ειδικά, ότι το πόρισμα το οποίο έχει συνταχθεί και ξέρετε ότι το πόρισμα είναι έλα. Ένα και μόνο το πόρισμα, οι άλλες είναι απόψεις των μειοψηφιών. Έχει βγει μετά από 80 ώρες ακροάσεως μαρτύρων, μετά από εξέταση 24 μαρτύρων, μετά από τουλάχιστον 10.000 σελίδες πρακτικών και 2.000 εγγράφων τα οποία έχουν ζητηθεί. Αντιλαμβανόμεθα ότι τα μέλη της Επιτροπής, με την απόφαση που θα πάρουν και η οποία θα πρέπει και είναι για μας σεβαστή η απόφαση αυτή, το πόρισμα δηλαδή όπως θα έρθει στη Βουλή, έχω την αίσθηση ότι θα πάει καλά η ψηφοφορία. Άρα δεν φοβάστε πιθανότητα εκλογών, λέτε κατ' ουσίαν. Αυτό λέτε εσείς. Δεν φοβάμαι να σας πω την αλήθεια εξ αυτού του λόγου. Εξ αυτού του λόγου. Δεν φοβάμαι να σας πω. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το ενδεχόμενο εκλογών πρέπει να προκαλεί φόβο. Μα δεν βλέπετε σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα αυτή η χώρα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά χθες ο κύριος Καραμαλής. Νομίζετε. Μου επιτρέπετε για να δώσετε μια απάντηση. Χθες ο κύριος Καραμαλής όμως κατηγόρησε το Πασόκ για αυτή την κατάσταση λέγοντας ότι. Δημιουργεί ένα καθεστώς κολοσσέου. Σκανδαλολογείται ασυστόλος. Μα φυσικά το Πασόκ φταίει για όλα. Εγώ θα σας έλεγα όμως κάτι για το οποίο πράγματι ευθύνεται το Πασόκ. Το ότι ήρθε ο κύριος Καραμαλής και κατόρθωσε να εξαπατήσει πολιτικά ένα κομμάτι του ελληνικού λαού με εκείνα τα περί επανιδρύσεως του κράτους, περί μονιμοποιήσεως των συμβασιούχων, περί παροχών, περί παραδείσου, ο οποίος ανέμενε το λαό αν επανήρχεται η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και ειδού που φτάσαμε. Από αυτή την άποψη το Πασόκ έχει μία ευθύνη. Ευτυχώς ότι ο λαός καταλαβαίνει σήμερα ότι χρειάζεται μια νέα σελίδα να αρχίσει. Νέα σελίδα εννοείται με το Πασόκ. Ναι, είναι αυτό, νέα σελίδα είναι το βασίλειο. Ναι. Λέτε νέα σελίδα τώρα, κύριε Πρόεδρε. Βλέποντας τον τόπο, σας θυμάται 50 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποια είναι η νέα σελίδα, θα σου πει ο άλλος. Θα έρθει το κλαμάνι πάλι. Θα έρθουν οι άλλοι πάλι οι ίδιοι. Αυτό ποια είναι η νέα σελίδα. Αυτοί που δοκιμάστηκαν. Μου δίνετε. Λέω έτσι γιατί έτσι λέγεται. Από την κυβέρνηση. Σου λέει η κυβέρνηση ίδια είναι αυτή. Πολύ σωστά. Εγώ θα σα πω το εξή. Ότι η πολιτική. Δεν είναι ούτε δημοσιογραφικό πάνελ. Ξέρετε, εσείς όταν πάτε 50-60 θα σας πούν δεν κάνετε. Έτσι. Δεν κάνεις, γιατί τηλεόραση ειδικά δεν κάνεις. Ναι. Κουράζεσαι. Λοιπόν, η πολιτική είναι κάτι άλλο. Η πολιτική είναι. Α, μισό λεπτό να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δηλώσει. Πρώτα σε έχει συμβεί με τον κύριο Μπαρόζο και τον κύριο Μπαρόζο. Καλά, θα του ακούσουμε. Εμμανουήλ Μπαρόζο. Είχα την ευκαιρία κατά την επίσκεψή του αυτή να συζητήσω διεξοδικά μαζί του τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος και η Ελλάδα ειδικότερα. Παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλες τις χώρες. Πολλές οικονομίες της ζώνης του ευρώ βρίσκονται σε ύφεση. Οι συνέπειες της κρίσης
πολίτες, από όλους τους πολίτες, όλες τις επιχειρήσεις. Η εργασία, τα εισοδήματα υπονομεύονται. Στην Ελλάδα οι εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, ο τουρισμός, η ναυτιλία βάλλονται. Το ίδιο και ο τομέας των κατασκευών. Επανέλαβα στον κύριο Μπαρόσο τους άξονες του ελληνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης, δηλαδή σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη και προστασία των θέσεων εργασίας. Σχετικά με εκείνους που βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση, έμφαση έχει δοθεί στη διασφάλιση των θέσεων δουλειάς, την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Τα περισσότερα από τα μέτρα για να υποστηριχθεί η απασχόληση και το εισόδημα συμπεριλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την απασχόληση που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Όσον αφορά στη δημοσιονομική σταθερότητα, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι στόχος είναι να μειωθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα δραστικά μέχρι το τέλος του 2010 και στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη λάβει μία σειρά μέτρων. Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, επιταχύνουμε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς με έμφαση στην ελληνική περιφέρεια, ενθαρρύνουμε τις δημόσιες ιδιωτικές συνεργασίες, ενισχύουμε τον ανταγωνισμό, μετά την Ολυμπιακή προχωρούμε σε πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ, προχωρά επίσης το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση η συγκυρία όχι μόνο δεν αναστέλει, αλλά κάνει και πιο επιτακτική τη μεταρρυθμιστική στρατηγική μας. Οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται με ακόμα εντονότερους ρυθμούς, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Στόχος είναι να θωρακίσουμε την οικονομία μας, διασφαλίζοντας καλύτερη θέση εκκίνησης στην κούρσα που θα ξεκινήσει αμέσως μόλις ξεπεραστεί η κρίση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, γι' αυτό και δουλεύουμε εντατικά, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα και να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, για να μειωθεί τόσο το δημόσιο χρέος, όσο και το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Τα κλειδιά για μια βιώσιμη έξοδο από την κρίση είναι ο ανταγωνισμός, τα σωστά κίνητρα, η διαφάνεια, οι υγιείς πολιτικές, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και οι πράσινες επενδύσεις. Έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα, αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις και να βρεθούμε μεταξύ των νικητών όταν τελειώσει η κρίση και επιστρέψουμε σε φυσιολογικές συνθήκες. Τέλος, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόσο, συζητήσαμε και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική ρόλο της Ελλάδος και τον ενημέρωσα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Για μια ακόμα φορά, κύριε Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα. Μάλιστα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Θα ακούσουμε και τον κύριο Μπαρόζο τώρα. Ένα μικρό απόσπασμα. Κύριε Καραμαλή, my good friend, for his invitation and his kind words. We were together ήμασταν μαζί in Sofia, στη Σόφια πριν μερικές μέρες, προάλλες, σε μια πολύ σημαντική, σε ένα πολύ σημαντικό συνάδριο, σύσκεψη μάλλον για την ενέργεια, και θα είμαστε και σήμερα στο άνοιγμα του συνεδρίου για την προστασία της βιοποικιλότητας, το οποίο διοργανώνεται εδώ στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο μου απέννει με το χρυσό μετάλλιο και είναι μεγάλη μου τιμή, και επίσης χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα. Θεωρώ ότι αυτές οι θετικές διακρίσεις είναι αναγνώριση του έργου μου εδώ για την Ελλάδα και για τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για το κοινό μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, τόσο με τις ελληνικές αρχές όσο και με τους Έλληνες πολίτες. Όμως, η ασφάλεια της ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι τέλεια παραδείγματα των ωφελών που μπορούν πραγματικά να απολαύσουν οι Ευρωπαίοι από την Ευρώπη, και είναι και θέματα που φέρουν στο προσκήνιο το θέμα της αλληλεγγύης και του συγκεκριμένου νοήματός της. Όλα αυτά τα θέματα, από την ασφάλεια της ενέργειας μέχρι και την προστασία του περιβάλλοντός μας, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όλα αυτά απαιτούν μία εθνική απόκριση και μία παγκόσμια καθολική απόκριση. Ελπίζω ότι αυτό το συνέδριο για την βιοποικιλότητα σήμερα θα αποτελέσει ένα βήμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
και για το Παγκόσμιο Συνέδριο στην Κοπενχάγη αργότερα φέτος. Ο Πρωθυπουργός και εγώ επίσης συζητήσαμε και το θέμα της οικονομικής κρίσης και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ελληνικές οικογένειες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Προσυπογράφω πραγματικά τη δήλωση των υπουργών των οικονομικών των G7 το προηγούμενο Σαββατοκυριακό ότι η σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης έχει αρχίσει να μειώνεται και μετά από τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του G7 πραγματικά κινούμαστε προς τη σταθερότητα. Πρέπει τώρα, σταθεροποίηση μάλλον, τώρα πρέπει να είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση των αποφάσεων και να φροντίσουμε να αποσοβηθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων πληθυσμών, αυτών οι οποίοι έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους. Κάθε χώρα έχει μια σειρά από θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στα δημοσιοοικονομικά. Σήμερα έχουμε συζητήσει το θέμα της αποκατάστασης των μακροοικονομικών ανισορροπιών και να δούμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Υποστηρίζουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί από την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά. Ξέρουμε ότι είναι ένα καθήκον γεμάτο προκλήσεις, αλλά απαραίτητο για την ευημερία της Ελλάδας. Είμαι αποφασισμένος να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε τρόπο. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποτελούν ένα καλό πλαίσιο και στηρίζουν τη χρηματοδότηση. Μέχρι το 2013 η Ελλάδα θα λάβει 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν νέα έργα, τα οποία θα μπορέσουν να έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Και μεγάλη μου χαρά να πω ότι ήδη το 2009 είναι έτοιμα τα κονδύλια να έρθουν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και να πούμε μέσω της ελληνικής κυβέρνησης στους Έλληνες πολίτες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας υποστηρίξουμε στην αντιμετώπιση αυτών πολύ σημαντικών προκλήσεων που μας επηρεάζουν όλους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έναν ευρωπαϊκό και συντονισμένο τρόπο. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπαρόζο. Συνέχεια θα πάνε σε μια συνάντηση για θα μου επιτρέψετε όμως, αγαπητοί φίλοι, έχω περίπου ένα χρόνο να προσκληθώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ γενικώς. Σε εμάς, όχι. Και προφανώς δεν αποκλείεται να περάσει ένας χρόνος ακόμη για να ξαναέλθω εδώ, όπως άλλωστε δεν καλούμε σε κανένα ιδιωτικό κανάλι. Αλλά θεωρώ προσβολή στην νοημοσύνη των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή παρακολουθούν το κρατικό κανάλι, όχι μια ιδιωτική κομματική επιχείρηση, να του σερβίρετε. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο θα μου επιτρέψετε, είναι κομματικό γεγονός, θα μου επιτρέψετε να πω, παρακαλώ. Μα πάντα τα δείχνουμε. Παρακαλώ, πάντα τα αν δεν θέλετε να σηκώθω να φύγω. Όχι, παρακαλώ, αφήστε όλες τις κυβερνήσεις. Μην υποτιμάτε, όχι εσείς, η διεύθυνσή σας, ο κ. Παναγόπουλος. Μα έτσι γινόταν πάντα, κύριε Πρόεδρε. Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη του απλού πολίτη. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, η συνάντηση που έρχεται, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω τη γνώμη μου. Κομματική εκδήλωση ήταν αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πω τη γνώμη μου. Και αν δεν θα μου επιτρέψετε, μπορώ να φύγω. Όχι, να μην σας κάνει εντύπωση. Αυτή η σούπα πρωί-πρωί δεν ενδιαφέρει κανέναν πολίτη. Συνάντηση Μπαρόζο, δεν είναι σούπα. Ναι, βγάλατε ένα λογίδριο που το άκουσε χθες το βράδυ ο λαός από τον κύριο Καραμανλή και στις 9. Και στις 6 και το μεσημέρι. Στη συνέχεια παρουσιάζεται τον κύριο Μπαρόζο ως αβανταδόρο της δίθεν προσπάθειας του κυρίου Καραμανλή να φτιάξει τα οικονομικά μας. Ο κύριος Μπαρόζο είναι ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας που άνοιξε πρώτος την ιστορία της απογραφής και βούλιαξε την Πορτογαλία. Αυτό το σύστημα ακολούθησε ο κύριος Καραμανλής. Γιατί δεν δεχτήκατε και την πρόταση σας, και σας να, μην παραστείτε θα στην... Θα με ακούσετε, ποιος σας είπε ότι θα παραστώ. Όχι, λέω ως κόμμα. Σας βεβαιώ λοιπόν, σας ενημερώνω λοιπόν, ότι δεν πρόκειται να παραστώ. Εσείς. Διότι το μετάλλιο της Βουλής έχει αποφασιστεί να δίνεται σε πρωθυπουργούς, σε προέδρους Δημοκρατίας και Κοινοβουλίου. Τρώτε το χρόνο σας επί του πολιτικού για ένα θέμα που είναι δημοσιογραφικό και δεν είναι δουλειά των πολιτικών. Κάνετε εσείς ένα λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος.
Γίνεται να πω τη γνώμη. Μα με συγχωρείτε, αλλά λέτε 10 λεπτά μια γνώμη εκτός θέματος. Μα τα 8 λεπτά τα τρώτε εσείς με τις διακοπές. Μάλιστα. Σας λέγω λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο να έχετε δύο καλεσμένους εδώ και ενώ ο λαός περιμένει, οι ακροατές σας, αυτοί που πληρώνουν την ΕΡΤ. Μάλιστα. Και δεν θέλουν να ενημερωθούν αυτοί που πληρώνουν την ΕΡΤ. Αυτοί δεν που πληρώνουν την ΕΡΤ του είπατε ότι έχετε τον κύριο Τραγάκη και τον κύριο Κακλαμάνη να του ακούσουν. Όχι, δεν του είπαμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εσείς... Εμείς έχουμε 4 ώρες εκπομπή και έχουμε όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Κύριε Νικολάου, ακούστε. Ακούστε, αυτή η κωμωδία τη ΕΡΤ πρέπει να σταματήσει. Γιατί το λέγατε και πριν, κύριε Πρόεδρε, αυτό. Έχετε και επικυβέρνηση όσα στα ίδια έκανε. Δεν, λοιπόν, και πρέπει να συνεχίζετε εσείς τα ίδια. Δεν λέγατε ότι είναι κωμωδία. Μισό λεπτό. Πρέπει να συνεχίζετε τα ίδια πράγματα. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, δεν με αφήνετε να ακούσει ο πολίτης τη γνώμη. Μα σας ακούει, κύριε Πρόεδρε. Διακόπτετε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ελάτε, πείτε. Σας λέγω, λοιπόν, ότι έχουμε να απαντήσετε μετά. Μα μας στείλετε και εμάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να απαντήσετε μετά. Μπορείτε να απαντήσετε μετά. Διότι έχετε 4 εκπομπές λόγου. Έχετε τα δελτία ειδήσεων. Και η εικόνα την οποία παρουσιάζει η ΕΡΤ είναι χειρότερη και από τη χειρότερη περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για όσον αφορά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για όσον αφορά στην γενική πολιτική τώρα της από τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Μπαρόζο. Είναι κομματική προπαγάνδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και είναι απαράδεκτο η ΕΡΤ να σε δίνει πρωί-πρωί αυτόν τον χυλό. Στον Έλληνα εργαζόμενο. Κομματική προπαγάνδα είναι αυτό, Δημήτρη. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Και αύριο που θα πάει ο κύριος Καραμανλής για τον κύριο Μπερίσα να τον συνδράμει στις βουλευτικές του εκλογές, είμαι βέβαιος ότι θα τον ξαναδώσει. Έτσι έκανε πάντα η ΕΡΤ, κύριε Πρόεδρε. Εάν σας είπαν, κύριε Νικολάου, ότι κύριε Οικονόμου, έτσι λειτουργούσε πάντα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή η ΕΡΤ έτσι έκανε πάντα, ότι πρέπει να λειτουργούσε έτσι με τους πρωθυπουργούς, με τους προέδρους, με τους βουλευτές. Εάν έτσι έκανε πάντα η ΕΡΤ, τότε πάμε πίσω, δεν πάμε μπροστά. Λοιπόν, παρακαλώ, αν θέλετε, υποθέτω ότι ο κύριος Παναγόπουλος, κομματικότατος στέλεχος, τα ακούει. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται με την ΕΡΤ. Καθαρά πράγματα. Μάλιστα, καλώς, είναι απόψη. Έτσι, και να επανέλθουμε, αν θέλετε, στο θέμα. Θα επανέλθουμε στο θέμα, να μου επιτρέψετε. Δεν σας εμφανίζω εσάς προσωπικά. Όχι, αυτά. Δεν είναι θέμα προσωπικό. Άλλωστε, στη διάρκεια της εκπομπής, εγώ έβλεπα ότι οι κινήσεις σας ήταν να σταματήσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Σας θυμάμαι εσάς τους δυο αυτό. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Όμως δεν διευθύνατε εσείς την εκπομπή σας. Μου επιτρέπετε. Αλλά συνέχιζαν, όχι, κύριε Πρόεδρε. Συνέχιζαν να δίνουν. Κάνετε ενώ εσείς με κινήσεις σας. Κάνετε λάθος, κύριε Πρόεδρε. Βλέποντας και την ενόχλησή μου, σας έβλεπα ότι κάνατε έτσι. Κύριε Πρόεδρε, κάνετε λάθος. Αυτό το χειρό. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε έτσι για τα μικρόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, να με συγχωρέσετε να πω. Να γιατί χρειάζονται οι παλιοί πολιτικοί. Όχι χαζοχαρούμενοι. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Τα πολιτικοί που έχουν πείρα και το θάρρος της γνώμης. Οι παλιοί πολιτικοί. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ την τελευταία περίοδο και θα συνεχίσει μέχρι τις εκλογές. Μα δεν γίνεται την τελευταία περίοδο, κύριε Πρόεδρε. Κάνετε λάθος, κύριε Πρόεδρε. Είναι δεν γίνεται την τελευταία περίοδο. Εκεί είναι το θέμα μας. Ότι δεν γίνεται την τελευταία περίοδο. Επειδή λοιπόν δεν γίνεται την τελευταία περίοδο. Μπορεί να βρείτε τώρα μια ευκαιρία να καταγραμμνώσετε την ΕΡΤ. Αλλά δεν γίνεται την τελευταία περίοδο. Ξέρετε έχετε κάνει λάθος. Ξέρετε ποιος έχει κάνει την ΕΡΤ, κύριε Πρόεδρε. Αυτός που σας μιλάει εδώ έχει κάνει τον νόμο για τον ενίο φορέα. Μου επιτρέπετε. Και υποστηρίζω την ΕΡΤ. Κύριε Καλαμάνη. Η ΕΡΤ έπρεπε να είναι η ηλεκτρομηχανή. Να φροντίσετε λοιπόν τα πολιτικά κόμματα. Να έχετε καταντήσει τον τελευταίο καιρό χειρότερη από τα χειρότερα ιδιωτικά κανάλια. Να φροντίσετε τα πολιτικά κόμματα. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Να φροντίσετε τα πολιτικά κόμματα. Να αφορά την ενημέρωση. Να κάνει τη δουλειά τη. Όλα τα πολιτικά κόμματα. Ένα και δύο. Ειδικά ακούστε, για εσάς, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς, επειδή σας τιμώ. Εάν έχετε ένδειξη ότι οποτεδήποτε υπήρξα υπουργός Προεδρίας. Λέω τα πολιτικά έκανα κόμματα. Έκανα τον ενιαίο φορέα της ΕΡΤ. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Ποτέ δεν ζήτησα εγώ. Μου επιτρέπετε, λέω, κύριε Πρόεδρε. Διότι είναι θέματα που μας αφορούν και εμάς ως δημοσιογράφους. Φυσικά, ως εργαζόμενους. Λοιπόν, να φροντίσετε. Έπρεπε, λοιπόν, μου επιτρέπετε. Και ελπίζω να το κάνετε μετά. Να πείτε ότι αυτά που μας είπε σήμερα ο Κακλαμάνης μας εκφράζουν. Και επιτέλους είμαστε εργαζόμενοι. Εγώ δεν θέλω τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, δεν θέλω τον πρώην πρόεδρο της Βουλής να υποβιβάζει το ρόλο του καλεσμένου σε πολιτική εκπομπή σε ρόλο αρχισυντάκτη. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν αυτό να πω. Αυτό νομίζετε. Σε λοιπόν. Ρόλο αρχισυντάκτη, ναι. Θα μου επιτρέψετε. Άρα λοιπόν να φάω τη σούπα. Όχι, να μην φάτε τίποτα. Καταρχήν καινούργιο αρχισυντάκτη. Τη εκπομπή. Ξέρετε ότι η γραμμή είναι άλλη. Ποια γραμμή, κύριε Πρόεδρε. Εσείς κανονίζετε, δηλαδή εσείς κανονίσατε να σας δώσω αυτό. Εδώ είναι στο πρόγραμμα. Και μας καλέσατε εμάς. Μπαρόζο και τα λοιπά. Εδώ είναι στο πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε. Και μας καλέσατε εμάς. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να δούμε ακροατές αυτού του πράγματος. Τόση ώρα μιλάω. Σας παρακαλώ. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Δηλαδή μας καλέσατε εμάς για ντεκόρ του Μπαρόζο και του Καραμανλή. Δεν είμαστε. Η είδηση είναι αυτή η σούπα.
και συνάντηση από μόνη της. Σούπα, από... κύριε, εγώ δεν ξέρω τι θα πούνε. Δεν ξέρω τι θα πούνε. Κύριε, άρα οικονόμου, το προβάλλω για την είδηση. Κύριε οικονόμου, το προβάλλω πάντα είναι τέτοιο μεγάλο γεγονός. Είδηση είναι αυτή η σούπα του Μπαρόζου. Όταν ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Μπαρόζο, είναι είδηση. Είναι είδηση, κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαστε καλά. Γιατί δεν ξέρω τι θα πει. Γι' αυτό σας λέω. Εν πάση περιπτώσει, να το κάνατε αυτό και μετά να μας βάλετε μέσα εμάς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να παριστάνουμε τον ντεκόρ. Αυτή σα λιώνει. Τόσο είναι το ντεκόρ που παριστάνετε. Ντεκόρ είμαστε αυτοί. Γιατί τόσο είναι που λέτε την άποψή σα. Σα παρακαλώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σα παρακαλώ. Και έχετε και τη δυνατότητα. Φυσικά. Να πείτε και την άποψή σα και για τα οικονομικά που είπε ο κ. Καραμαλή. Θα προτιμούσατε να είμαι. Προτιμώ να ακούω τι απόψει σα. Θα προτιμούσατε να είμαι φρόνιμο. Όχι. Μάλλον όχι εσεί. Υπάρχουν φρόνιμοι και μη φρόνιμοι. Ο κ. Παναγόπουλο. Προτιμώ να ακούω τι απόψει σα. Ακούστε. Αντί να ακούμε τόσο αυτό το πράγμα. Ακούστε, υπάρχουν δύο πράγματα. Σκύβει κανεί το κεφάλι του. Να πείτε τι απόψει σα. Επειδή την ξέρω την άποψή σα. Έχει επαφή με το λαό. Λοιπόν, επειδή αυτό την ξέρω και εγώ. Ξέρετε και τι απόψει δική σα. Δεν έχω ανάγκη ούτε πρόεδρε. Την ΕΡΤ ούτε του ιδιώτε. Κύριε Πρόεδρε, είναι και εύκολο να φωνάζουμε. Καλύτερα από όλου είναι να λέμε τι απόψει μα. Μάλιστα. Έχετε τη δυνατότητα λοιπόν, γι' αυτό έχει κληθεί, να πείτε την άποψή σα και για τη συνάντηση του κ. Μπαρόζο με τον κ. Καραμαλή. Μάλιστα. Και για τα οικονομικά μέτρα και για τι εκλογέ και για την υπόθεση Παυλή. Γιατί λοιπόν δεν τα λέμε. Εάν δεν με διακόπτατε, σαν να σα αφορά εσά αυτά που λέτε. Διάλογο κάνουμε. Μα αφορά, διάλογο κάνουμε. Αλλά δεν με αφήσατε, δεν θα λέτε ότι εκτελούμε εντολέ. Διότι είπατε ότι είμαστε δεδομένοι. Δεν θα είχαμε αυτή την ένταση. Εάν με αφήνετε να πω τη γνώμη μου, κύριε Πρόεδρε. Αλλά επειδή φοβηθήκατε να ακούσετε τη γνώμη μου, κύριε Πρόεδρε. Μα το σύνολο είναι τη γνώμη σα. Κύριε Πρόεδρε, εμεί είμαστε στην ΕΡΤ από το 2001. Δεν φοβηθούμε τίποτα. Είμαστε επαγγελματίε και είμαστε στην ΕΡΤ. Δεν μα τοποθέτησε κανένα υπουργό. Να σα το πω κι αλλιώ. Άμα θέλετε να τα ακούσετε κι αυτό, να σα το πω. Δεν μα πήρε κανένα υπουργό ούτε από την κυβέρνηση Μήτρα μα και αρνούμε αυτό. Ελάτε εδώ εσεί, σα τοποθετώ εδώ. Άρα λοιπόν αυτό εδώ θα αρχίσετε να λέτε τη γνώμη σα. Στην άποψη. Φράσατε πρέπει να εκτιμάτε ότι οι παρόντες είναι εδώ από το 2001 κύριε και σήμερα έχουμε 2009. Με τρεις κυβερνήσεις λοιπόν είναι καλώς. Εδώ και δεν είναι τοποθετημένοι κομματικά ούτε πολιτικά. Καλώς. Έπρεπε να το σέβεστε. Καλώς. Εσείς να σέβεστε όμως το εξής. Μια ώρα μιλάτε κύριε. Να σέβεστε το εξής. Ότι εγώ αναφέρθηκα στη γραμμή της ΕΡΤ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και στην ΕΡΤ και στα ιδιωτικά κανάλια όποιος δεν πειθαρχεί στη γραμμή φεύγει. Μάλιστα. Ας το ψέψετε εσείς να το πω, κύριε Πρόεδρε. Το οποίο το έχετε ακόμα αλιμπερτά. Δεν έχετε ρυθμίσει τίποτα ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα. Τόσα χρόνια. Στην ιδιωτική αγορά, λέω. Έχετε 100% δίκιο. Άρα λοιπόν. Αλλά το λέτε σε έναν άνθρωπο που φωνάζει 20 χρόνια. Τι να το κάνω κανέναν άνθρωπο, κύριε Πρόεδρε, που φωνάζει. Ένα κούκο. Άρα λοιπόν να το βουλώσουμε. Όχι να το βουλώσετε. Να το κάνετε αυτό. Να το κάνετε λοιπόν. Κύριε Κακλαμάνη, πράγματι έχετε δίκιο. Εσείς ο ίδιος. Διότι σα καλέσαμε. Εσείς ο ίδιος. Και πριν ανοίξετε το στόμα σα, ρίξαμε Καραμαλή και Μπαρόζο. Εσείς φωνάζετε πολλά χρόνια και το και το εκτιμούμε, κύριε Πρόεδρε. Η πράξη τι λέει. Η πράξη λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, και πρέπει εγώ τη συγκίνησή μου να τη βουλώσω. Όχι, λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, γιατί. Και να κλείσω και το στόμα μου. Ναι, αλλά δεν είστε μόνο που έχετε συγκίνηση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε αν θέλετε. Έτσι. Πάμε παρακάτω στα θέματα μα, γιατί φάγαμε τον χρόνο όλο. Και α γίνει, ελπίζω ο κύριο Παναγόπουλο ότι τα πάντα πληρών. Εμεί δεν είμαστε τον κύριο Παναγόπουλο. Δεν λέω εσά. Πάρτε τον κύριο Παναγόπουλο, κύριε Πρόεδρε. Εκείνο ακούει. Εκείνος ακούει και θα κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για να μας πει εάν θα συνεχίσει η ΕΡΤ να είναι το κομματικό μποστάνι της Νέας Δημοκρατίας που πάμε σε εκλογές. Ελάτε κύριε Τραγάκη για να πάμε και στο υπόλοιπο θέμα. Εγώ σας άκουσα με μεγάλη προσοχή τόση ώρα. Οι αγώνες του Προέδρου για την ιδιωτική τηλεόραση είναι γνωστοί. Θα ήθελα όμως να διαφωνήσω με τον σεβαστό μας Πρόεδρο, διότι τελικά η συνάντηση Καραμαλή Μπαρόζο μας έφερε στην πραγματική πολιτική. Στην παραπολιτική. Όχι, με συγχωρείτε. Διότι ένα λεπτό. Ένα λεπτό και εγώ την άποψή μου. Δεν είναι παραπολιτική αυτό που κυριαρχεί. Με συγχωρείτε τώρα. Είστε και στην Επιτροπή, είστε και στη Βουλή. Δεν είναι παραπολιτική. Ναι, αλλά έχω και άποψη την οποία πρέπει να εκφράσω. Να την πείτε και εσείς την άποψη. Γνωρίζετε ότι η συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Επιτροπής είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Γνωρίζετε ότι πάρα πολλές χώρες σε αυτή την περίοδο κρίσης ζητούν να πάει ο κύριος Μπαρόζο στις χώρες του. Η ανακοίνωση η οποία βγήκε από τον κύριο Πρωθυπουργό αλλά και από τον κύριο Μπαρόζο έδωσε και ειδήσεις και οι ειδήσεις αφορούσαν την πραγματική οικονομία. Εγώ κράτησα τα 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα εισπράξει η χώρα μας μέχρι το 2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι αν πάει αναλογικά και ότι αν τα προγράμματα είναι έτοιμα θα μπορέσουμε και τη φετινή χρονιά, η οποία προβλέπεται ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη οικονομική χρονιά, να έχουμε εισδροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν σε ό,τι αφορά πρώτον το δημοσιονομικό μας έλλειμμα, το οποίο είναι τεράστιο, και δεύτερο το δημόσιο χρέος. Θα ήθελα λοιπόν και να σας... οι δύο όμως, κύριε Τραγάκη, να με συγχωρέσετε, να πω εσείς θεωρείτε...
σημαντικό. Ο κύριος Κακλαμάνης ότι δεν ήταν σημαντικό. Θα μου επιτρέψετε να πω. Όχι, όχι. Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι. Δεν είπε ότι. Εγώ λέω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή τρώμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα μπορούσε να βγει. Ο κύριος πρόεδρος είπε. Με συγχωρείτε. Ο κύριος πρόεδρος είπε ότι θα μπορούσε να βγει μετά την. Να πω ότι η κακοδαιμονία της δημόσιας τηλεόρασης είναι η διάθεση που έχουν τα πολιτικά κόμματα να θεωρούν τι είναι και τι δεν είναι σημαντικό ειδησιογραφικά. Να αφήσετε τους δημοσιογράφους να εκτιμούν εκείνοι και να διαλέγουν εκείνοι τις ειδήσεις. Εσείς καλείστε να τοποθετήσετε επί των γεγονότων που παράγετε ως πολιτικά πρόσωπα και διαμορφώνετε τη ζωή. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο πολύ καλά. Όλοι. Εγώ το μιλάω ξέρω, για τους εκδότες. Και λοιπόν, κανείς δημοσιογράφος δεν τολμάει να γράψει στην εφημερίδα του ότι είπα για τον εκδότη. Διαμορφώστε ως πολιτικά κόμματα διαφορετικό λοιπόν, θεσμικό περιβάλλον στο οποίο να λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης και ο τύπος. Πάντως λοιπόν, η άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Τι είπαμε, ο καθένας θεωρεί όπως για την οποία ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του ανάλογα με την ανακοίνωση του κυρίου Πρωθυπουργού αλλά και του κυρίου Μπαρόζο. Έχω την αίσθηση ότι κανονικά στην ατζέντα της πολιτικής μας ζωής θα έπρεπε να κυριαρχεί αυτή τη στιγμή εν ώψη ευρωεκλογών αυτά τα θέματα και κυρίως οι επιπτώσεις από την τεράστια αυτή διεθνή οικονομική κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα στη χώρα μας. Αλλά δυστυχώς. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, αλλά και εσείς όμως, απαντώντας στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ, βγάζετε απέναντι στην μία υπόθεση σκανδάλου, μία άλλη υπόθεση σκανδάλου και κατηγορήσετε ότι πάτε κοιτάξτε, να ισοφαρίσετε τα πράγματα. Κοιτάξτε, αγαπητέ κύριε Δραγάκη, να κλείσουμε καταρχήν. Να κλείσουμε αυτό το θέμα για να προλάβουμε και δύο κουβέντες. Και μία ένταση. Και εσείς και εγώ ξέρουμε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει μια προεκλογική προσπάθεια και του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Ευρωπαϊκού και του Λαϊκού Κόμματος. Ο κ. Μπαρόζο θα είναι υποψήφιος για δεύτερη προεδρία. Περιοδεύει στις διάφορες χώρες. Στηρίζει τα αντίστοιχα κόμματα και τα κόμματα δέχονται τη στήριξή του. Ο κ. Καραμαλή αύριο να στηρίξει τον Περίσσα στην Αλβανία. Ήτανε αυτά λοιπόν τα πράγματα. Το πω αν είναι 20 δις ευρώ. Εδώ δεν λέει ο κύριος Μπαρόζο όμως ότι κύριε Καραμανλή αυτά τα 20 δις δυστυχώς δύο χρόνια τώρα το ΕΣΠΑ το περίφημο δεν έχετε εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ. Αν το έλεγε αυτό δεν θα τον παρουσίαζε η ΕΡΤ. Είδα ούτε ο κύριος Καραμανλής θα τον παρουσίαζε. Κύριε Πρόεδρε ήμουν προσεκτικός. Λοιπόν αυτά είναι παιχνίδια. Ήμουν προσεκτικός στην αναφορά. Γι' αυτό εγώ κλωτσάω. Ήμουν προσεκτικός. Δεν μ' αρέσει να υποτιμούν ωραία. Ο κύριος Μπαρόζο, ο κύριος Καραμανλής. Ήμουν προσεκτικός στην αναφορά μου. Και είναι νοημοσύνη των εκλογέων μου. Ήμουν προσεκτικός. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα ο Μπαρόζο και γιατί θα βραβευτεί. Ήμουν προσεκτικός στην αναφορά μου, κύριε Πρόεδρε. Και είπα για τα ολοκληρωμένα προγράμματα. Και στο ΕΣΠΑ. Αυτό είναι μια κατηγορία που εξαπολύεται εναντίον της κυβέρνησης. Ότι τα λεφτά, ενώ υπάρχουν και οι προκαταβολές επίσης. Και απαντώ, κύριε Λίγκο. Χρόνια, ότι για να εκταμιευτούν τα χρήματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα. Όχι. Όπως ξέρετε. Διότι κύριε Πούμπνερ είπε, σας δίνω ότι 100% της προκαταβολής χωρίς τα εθνικά κονδύλια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Χωρίς τα εθνικά κονδύλια. Γι' αυτό ήμουν και προσεκτικός και είπα ότι όταν ολοκληρωθούν τα προγράμματα θα αρχίσει η εισρωή. Και γι' αυτό μίλησα και για εισρωή εντός του 2009 λόγω του γεγονότος ότι έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ελπίζουμε ένα μεγάλο μέρος. Λέει ότι δεν μας το είπε ο Μπαρόζο τώρα. Αφήστε τον Μπαρόζο τώρα να δούμε τα δικά μας. Δεν το είπε στα τεχνικά. Ξέρετε, έφερε 20 δις, αλλά δύο χρόνια τώρα, αντί να κάνετε προγράμματα, κάνετε ιστορίες για αγρίου. Δεν μπαίνει στα τεχνικά θέματα ο κύριος Μπαρόζο. Κύριε Δραγάκη, μια ερώτηση για να απαντήσει ο κύριος Κακλαμάνης. Πολλοί κόσμος λέει ότι όλο αυτό το κλίμα με τα σκάνδαλα, με τις εκκρεμότητες για το αν θα έχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε εκλογές, οδηγεί σε μια κατάσταση σε περίοδο οικονομικής κρίσης τίποτα να μην δουλεύει. Τίποτα και κανείς να μην δουλεύει. Άρα δικαιώνεται την άποψή μου που μίλησα για πολιτική. Δεν ξέρω αλλά δεν το. Δικαιώνεται την άποψή μου που μίλησα για πολιτική και για παραπολιτική. Μάλιστα. Γι' αυτό θα επαναλάβω μια ακόμα φορά ότι εν ώψη των ευρωεκλογών θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να φέρουμε την ατζέντα των ευρωεκλογών στις πραγματικές πολιτικές της διαστάσεις εκτός του γεγονότος. Αυτό το σκανδάλο έχουμε προς το παρόν, κύριε Δραγάκη. Μα εμείς την έχουμε καταγγείλει. Έλα λεπτό. Και το ΠΑΣΟΚ σας κατήγγειλε χθες ότι κύριε εσείς οικονόμου, ανεβάζετε την ατζέντα αυτή και τη σύγκρουση. Είδαμε τον Πρωθυπουργό χθες να κατευθεία με τον πτήσιμο στο ΠΑΣΟΚ και στον ίδιο τον κύριο Παπανδρέου, κάτι που είχε να το κάνει καιρό. Κύριε οικονόμου, γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι δέκτης προσωπικών επιθέσεων εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και από τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τουλάχιστον για λόγους στοιχειώδους άμυνας και από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο εν ώψη ευρωεκλογών, η Νέα Δημοκρατία δεν ανέβασε τον πήχη των σκανδάλων. Εγώ έχω δηλώσει και άλλη μια φορά και θα το επαναλάβω και σήμερα στην εκπομπή σας ότι το ΠΑΣΟΚ σκανδαλολογεί.
τι να ποινικοποιεί την πολιτική ζωή του τόπου. Ό,τι λέω για το Πασόκ δεν αφορά τον κύριο Πρόεδρο, για να ξέρετε. Δεν σας αφορά, κύριε Πρόεδρε. Είναι, το έχω πει επανειλημμένος. Το έχω πει επανειλημμένος. Και θα κλείσω με αυτό όμως. Επειδή κάνατε μια αναφορά, θα σας πω ότι ο κύριος Πρόεδρος είναι αιώνια έφηβος. Και θα σας το εξηγήσω γιατί. Εάν θα ανατρέξετε στα πρακτικά της Βουλής, δεν λέω τώρα τις τελευταίες. Δεν κατεβαίνετε και στην ίδια περιφέρεια. Όχι, μιλάει συνεχώς ο Πρόεδρος. Εάν θα ανατρέξετε, θα δείτε ότι οι περισσότερες σελίδες πρακτικών από μεριάς Πασόκ λένε Κακλαμάνη. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι. Το λέω γιατί το πιστεύω και το ξέρετε ότι το πιστεύω. Απάντησε επί του πολιτικού. Απάντησε για να κλείσουμε. Άλλωστε, συνυπήρξαμε με τον κύριο Τραγάκη από την πρώτη μεταδικτατορική Βουλή βουλευτές. Και δεν είναι, νομίζω, λίγο πράγμα. Επειδή είπατε κάτι και για τους παλιούς. Για τους παλιούς, ναι. Εντάξει. Δεν είναι λίγο πράγμα, κύριε οικονόμου, να θέλει να σας βλέπει και να σας ακούει κανείς 35 χρόνια. Όχι. Έτσι. Άρα λοιπόν να μην υποτιμούμε τους πολιτικούς εκείνους που προφανώς το δείγμα γραφής της διαδρομής τους είναι τέτοιο ώστε ο λαός τους τιμά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι θαρνητής στην ανανέωση. Καθόλου. Η ανανέωση είναι αναγκαία. Βέβαια. Αλλά όχι ρατσισμούς και όχι διακρίσεις ηλικιών και φίλων. Όχι, αυτό ακόμα. Τώρα για το θέμα μας, εγώ θα σας πω πολύ απλά το εξής. Κακώς σήμερα η χώρα εν ώψη ευρωεκλογών ασχολείται μόνο, ουσιαστικά μόνο με τα σκάνδαλα. Είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και θα έπρεπε, και επικαλούμε τη μαρτυρία του κ. Τραγάκη, ο οποίος μπορεί να είναι οξύς όταν απαντά στο Πασόκ, αλλά πάντοτε δεν τον έχω ακούσει εγώ να πει μια ανακρίβεια εδώ. Κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή, ο υποφαινόμενος κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό στην πρώτη περίοδο της νέας διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και του είπα. Το 2004, λέτε, από την αρχή. Το 2005. Το πήγε, στην αρχή, και του είπα, επειδή προτάσεις που κάνατε για τα εξεταστικές επιτροπές, για ανακτικές επιτροπές, πολλές από αυτές δεν τις δέχτηκε το ΠΑΣΟΚ και πολλές και τα μικρότερα κόμματα. Εσείς τώρα έχετε πλειοψηφία. Λέγατε προεκλογικά στο λαό ότι θα ελέγξετε. Και μάλιστα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κ. Πιωτόπουλος, τότε έλεγε σε ένα συνέδριο, θα γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, έχετε πλειοψηφία, κάντε τις επιτροπές αυτές. Όπως είδατε, η τελευταία επιτροπή 2 εβδομάδες κράτησε για την υπόθεση Παυλίδη. Θα είχαμε τελειώσει όλα αυτά. Συγγνώμη, μια στιγμή. Αλλά φάγαμε όλο αυτόν τον χρόνο και ερχόμαστε τώρα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν έρχονται στην επιφάνεια είτε πραγματικά σκάνδαλα είτε καταγγελίες, δεν θα πάρω θέση. Μάλιστα. Όταν έχουμε αυτό το πρόβλημα εμείς, βλέπουμε ότι ανασύρεται μια υπόθεση Ζήμερας. Στη Γερμανία υπάρχει και παραυπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ευκαιρία και για τα δύο κόμματα να βγάλουν σαν την τρίχα από το ζυμάρι το πρόβλημα. Οτιδήποτε τα σκιάζει. Δεν μπορεί ο κύριος Χριστοφοράκος, ο κύριος Τραγάκης με έχει ακούσει πολλές φορές στην Βουλή, τα λέω, να κυκλοφορεί ο κύριος Χριστοφοράκος, αυτό δηλαδή που έδινε τα χρήματα, να κυκλοφορεί ελεύθερος όλο αυτόν τον καιρό. Έτσι, γιατί όταν στη Γερμανία έχουν ήδη πάει στη φυλακή. Βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως. Άρα, πρέπει να κλείσουμε, άρα πέρα, τα θέματα των σκανδάλων μπορούσαμε και μπορούμε να τα βάλουμε τάχιστα και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του λαού, που είναι η ραγδαία οικονομική κρίση, που δεν είναι αυτή που έρχεται απ' έξω. Είναι η κρίση που είχε δημιουργηθεί αυτά τα 5 χρόνια. Μάλιστα. Θυμάστε για το έλλειμμα τι μας έλεγαν. Φτάσαμε τώρα για το χρόνο που πέρασε το 5% το έλλειμμα και το 2009 θα υπερβεί αυτό που έλεγε με την απογραφή ότι παρέλαβε από το Πασόκ. Κύριε, κύριε, ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά που θα είναι ο κύριος Μπαρόζο και ο κύριος Σαντιστή. Την επόμενη φορά, ελπίζω ο κύριος Παναγόπουλος, ο κύριος Παναγόπουλος τότε να μην έχει την ευθύνη εδώ. Πάμε στο διάλειμμα, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
συνέστημα, λογική, δύναμη. Μου δίνεις τη τεχνολογία για να νιώθω ασφαλής. Honda CR-V. Technology made human. Επειδή στην Ελλάδα ξέρουμε ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, επιλέγουμε για τους χυμούς μας μόνο ελληνικά πορτοκάλια. Χυμή Olivos. Ελληνική μέχρι τα φρούτα τους. Λόγω των εορτών του Πάσχα, ο Τζονς Μπέιλι προσφέρει ένα σταυρό βυζαντινό αξίας 60 ευρώ. Καλέστε τώρα στο 210-3212-161 και θα πάρετε δώρο ένα Κωνσταντινάτο με 10 επιστρώσεις χρυσού 24 καρατίων. Ο σταυρός είναι από κίτρινο χρυσό 9 καρατίων, ανάγλυφος με ένα κεντρικό σμαράγδι 0,20 του καρατίου, διαστάσεων 24x35 mm. Τώρα στο 210-3212-161 και αποκτήστε ένα σταυρό βυζαντινό αξίας 60 ευρώ και δώρο ένα μοτίφ Κωνσταντινάτο. Στον κίνδυνο της διάρρηξης απαντήστε με τα αντιδιαρρηκτικά κουφώματα LVL. Τα LVL Multilock Systems είναι τα μόνα με γερμανική πιστοποίηση αντιδιάρρηξης και πανευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ζητάτε πάντα τα πιστοποιητικά. LVL Multilock Systems. Αποκτήστε τα τώρα με 24 άτοκες δόσεις. Μόνο από την LVL. Με το πάτημα ενός κουμπιού, οι αυτοματισμοί και τα control σόμφι ρυθμίζουν το φως και δημιουργούν μια ιδανική ατμόσφαιρα. Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας παρουσιάζει την προστατευόμενη περιοχή Καρπάθου και Σαρίας. Ένας τόπος όπου ο άνθρωπος και το περιβάλλον συνυπάρχουν αρμονικά. Εδώ ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας σχεδιάζει δράσεις, ενισχύει την ανθρώπινη δραστηριότητα, φροντίζει για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ένα μοναδικό οικοσύστημα που αντιστέκεται και χρειάζεται τη στήριξή μας. Φθηνός χυμός! Ο φθηνότερος χυμός! Φρούτων! Ας τους αυτούς! Χυμός Φρούτων Δία με 7 βιταμίνες μόνο 65 λεπτά. Μόνο Δία! Θα ήθελα ένα παραδοσιακό κίτρινο τυρί, ημίσκληρο, με λίγο πικάντικη γεύση και χαμηλά λιπαρά. Λογάδι θέλετε. Λογάδι Ήπειρος. Παραδοσιακή μεστή γεύση με μόνο 17% λιπαρά. Από πρόβιο και αγελαδινό γάλα. Λογάδι Ήπειρος. Υπερτηρήστη γεύση. Και μην ξεχνάτε, κάρτα Club Dia για κέρδος έως και 30% με τα ειδικά κουπόνια Dia. Αυτά που λέτε και τα ενδιαφέροντα. Είμαστε λίγο εκτός χρόνου, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει. Κοιτάξτε, ο Μπαρόζο φταίει, σας το λέω για το ξέρω. Καλημέρα σε όλους, αύριο το πρωί Τρίτη. Γεια χαρά, καλημέρα. Γεώργιος Παπανδρέου και Σοφοκλής Βενιζέλος. Η δίκη του Μανώλη Γλέζου και η διεθνή συμπαράσταση. Αναγέννηση στην ελληνική Ήπεθρο. Η χώρα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Η ανεξαρτησία της Κύπρου. Η μεγάλη αλλαγή. Η σειρά που γράφει ιστορία. Απόψε στις 11:15 στη ΝΕΤ. Τα αστέρια του Champions League επιστρέφουν στην ΕΤ. Η Μπαρτσελώνα υποδέχεται την Τζέλσι στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης σε μια ρεβάνς των αγώνων του 2006. Την Τρίτη δείτε την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση
τελικό του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Τσέλσι και στη συνέχεια όλο το ρεπορτάζ στην εκπομπή Champions Net. Θα ήθελα ένα παραδοσιακό κίτρινο τυρί, ημίσκληρο, με λίγο πικάντικη γεύση και χαμηλά λιπαρά. Λογάδι θέλετε? Λογάδι Ήπειρος. Παραδοσιακή μεστή γεύση με μόνο 17% λιπαρά. Από πρόβιο και αγελαδινό γάλα. Λογάδι Ήπειρος. Υπερτηρή στη γεύση. Οι συγγραφείς που θεμελίωσαν τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία έρχονται στο Βήμα. Παπαδιαμάντης, Κονδυλάκης, Καρκαβίτσας, Θεοτόκης, Βυζινός και άλλοι σπουδαίοι λογοτέχνες σε έργα κοιμήλια, καθημερινά μαζί με το Βήμα. Και η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Αεροπέλμα. Άδικα το πετάω. Αεροπέλμα. Το ελαφρύτερο και μαλακότερο παπούτσι. Τυρόλο Cottage. 2,2% λιπαρά, 1,002 τρόποι να το απολαύσετε. Και στο Cottage, Τυρόλο. Γιατί η γεύση παίζει ρόλο. Και τώρα, νέα γεύση Τυρόλο Cottage. Καλημέρα σε όλους σας και καλή σας εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Απριλίου του 2009. Ας δούμε μαζί πώς διαμορφώνει τη δισογραφία της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε παγκόσμιο συναγερμό για τη γρήπη των χείρων, δεκάδες νεκροί στο Μεξικό, ο ιός πέρασε τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ ύποπτα κρούσματα έχουμε και στην Ευρώπη. Φόβοι για πανδημία, καθώς ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε επιφυλακή και η χώρα μας με ελέγχους τόσο στα λιμάνια όσο και στα αεροδρόμια. Σε επάρκεια ωστόσο τα αντιγρυπτικά φάρμακα. Σε ετοιμότητα 4 θάλαμοι σε νοσοκομείο, ενώ δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση χοιρινού κρέατος, λένε οι ειδικοί. Αλλάζουν οι προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ με τη δημιουργία 7 κλιμακίων εναντί 4 που υπάρχουν σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αυξηθεί το ποσό το οποίο θα καταβάλλεται στους συνταξιούχους. Θα δούμε αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Θα μας τα πει αναλυτικά η Ρίτσα Καστάνη, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξης. Στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, Ρίτσα, έχουμε οχυρωμένους εναντίον των αστυνομικών, ακροαριστερούς. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για ακροαριστερούς και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάνε με, συνεχίζεται η σφοδρή ανταλλαγή των πυροβολισμών ανάμεσα στους αστυνομικούς και στους ανθρώπους που είναι μέσα σε διαμέρισμα της Κωνσταντινούπολης. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με την τουρκική τηλεόραση, το CNN Turk, και βλέπουμε την εικόνα που αυτή την ώρα μεταδίδει το τουρκικό κανάλι. Να πούμε ότι είναι 7 αστυνομικοί τραυματίες, αλλά τώρα εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι πως 2 πολίτες έχουν τραυματιστεί. Ο ένας είναι ο κάμεραμάν, ο εικονολήπτης του τουρκικού καναλιού NTV. Ενώ άλλος ένας πολίτης, δεν ξέρουμε αν είναι γυναίκα ή άνδρας, έπεσε κάτω από τα πυρά των ενόπλων που απάντησαν στα πυρά των αστυνομικών και κοίταται στον δρόμο έξω από το διαμέρισμα στην Κωνσταντινούπολη. Θα γυρίσουμε όταν θα έχουμε κάτι νεότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρίτσα Καστάνη. Να επιστρέψουμε στην ελληνική. Και αυτή την ώρα εκπέμπει SOS ένα ιστιοφόρο μετά από εισρωή υδάτων που σημειώθηκε. Ο Παναγιώτης ο Μυτιλινέος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Το ιστιοφόρο βρίσκεται στα ανοιχτά της Ανάφης. Καλή σας μέρα από τη Σαντορίνη. Όντως βρίσκεται στα ανοιχτά της Ανάφης και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από αυτή την ώρα να διασωθούν οι τρεις επιβαίνοντες καθώς και το ίδιο το σκάφος. Το λιμεναρχείο έχει πραγματικά κηρύξει συναγερμό στην περιοχή. Έχουν σπεύσει πολλά σκάφη δίπλα στο πλοίο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι έχει απογειωθεί και ένα ελικόπτερο από την πολεμική μονάδα που έχουμε εδώ, την 134, καθώς έχει πάει και ένα σκάφος από τους Λευβούχους. Αυτήν την ώρα θα πρέπει να έχουν ήδη φτάσει και να ρημουλκούν το ιστιοπλοϊκό προς τη βραχονισίδα Παχιά που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την Ανάφη. Όπως μας είπαν, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους τρεις επιβαίνοντες. Βρίσκονται ήδη κοντά τους σε σκάφη και δεν υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλειά τους. Σε εξέλιξη λοιπόν η επιχείρηση για τη διάσωση των τριών επιβατών του ιστιοφόρου.
Δόθηκε η ροή υδάτων. Ο Παναγιώτης ο Μυτιλινέος συνεχίζει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει οτιδήποτε νεότερο. Και ας δούμε εμείς τώρα αν ο καιρός είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια και πώς θα εξελιχθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριος Δημήτρης Γιακόπουλος, στη τηλεφωνική γραμμή από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο Διευθυντής Προγνώσεων. Καλημέρα σας, κύριε Γιακόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαπανίδου. Αρχίζουμε λοιπόν αυτή το δελτίο με πληροφορίες για τον άνεμο στο Αιγαίο. Δεν είναι ενισχυμένος άνεμος. Πρέπει ένα ανατολικό-νότιο-ανατολικό ρεύμα, θα έλεγα το μάξιμου να τα εξυμποφόρου, κυρίως στα 4 με 5 βασική ένταση. Στο Ιόνιο τα πράγματα είναι χειρότερα, όπου και έχουμε στα νυχτά τουλάχιστον 7 και από το μεσημέρι και 8 μποφόρου. Μόνο στην περιοχή του Ιωνίου, παραλαμβάνω. Κατά τα άλλα, θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές σήμερα. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός αύριο και μεθαύριο, με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Ωστόσο, αύριο υπάρχει το ενδεχόμενο και για κάποιες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Τέλος, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προς το τέλος της εβδομάδας, και δυστυχώς είναι και πρωτομαγιά, θα έχουμε κάποιες βροχές. Φαίνεται ότι θα είναι αξιόλογες οι βροχές, κυρίως στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες της χώρας. Αλλά εδώ θα είμαστε να δούμε τις επόμενες μέρες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, κύριε Γιακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγε για κυνήγι ένας κυνηγός και τι βρήκε? Σε ένα δέντρο κρεμασμένη μία χειροβομβίδα, χρονολογείται μάλιστα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος δημοσιογράφος της εφημερίδας Ελευθερία της Μεσσηνίας, ο κύριος Τάνος Λαγός. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα για τους τηλεθεατές σας. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε και που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα σας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Την βρήκε έτσι ένας κυνηγός κοντά στη χώρα, στην περιοχή Ριζοβούνη του όρου Σεγάλεο. Έβγαλε τα σκυλιά του βόλτα, βρήκε τη χειροβομβίδα να κρέμεται και ενημέρωσε τις αρχές. Κρεμόταν από ένα σκηνή, όπως βλέπετε. Ήταν επικίνδυνη, γιατί υπήρχε κίνδυνος, εάν κάποιος αγγίξει το σκηνή ή οτιδήποτε, να πειναχτεί και να έχουμε αθροισμή ακόμα και θύματα. Την άλλη μέρα το πρωί πήγε συνεργείο του στρατού με ειδικούς πυροτεχνολογούς που ήρθαν από την Κόρινθο και αφού κλείναξαν μάλλον στον αέρα με ενδεχόμενη έκρηξη την χειροβομβίδα. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω. Τέλος καλά, όλα καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στον Νίκο τον Καπόκλη, καθώς είχαμε μια είδηση που μας έρχεται από τον Πειραιά. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το πτώμα, να επιπλέει ένα πτώμα. Καλή σου μέρα, Νίκο. Καλημέρα, πράγματι. Νωρίς το πρωί, λοιπόν, ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου Ρομίλντα είδε ένα πτώμα να επιπλέει στο λιμάνι του Πειραιά. Ενημερώθηκε το λιμεναρχείο, το πρώτο λιμενικό τμήμα, και βούτυξαν κάποιοι άντρες και έβγαλαν τη σωρό. Ενός 53χρονου τελικά, όπως αποδείχθηκε, μεταφέρθηκε ο άτυπος άνθρωπος στο Τζάνιο. Εκεί οι γιατροί, σύμφωνα απόψε με τις πρώτες εκτιμήσεις, διαπιστώνουν ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον δεν φέρει κάποια ίχνη με κλιματικής προσπάθειας το άτομο αυτό, δηλαδή κάποια ίχνη που να δείχνει ότι έπεσε θύμα δολοφονίας. Ερευνούνται την υπόθεση, πρόκειται για έναν 53χρονο που σας είπα και προσπαθούν να δουν αν πρόκειται για ατύχημα, ο άνθρωπος θάλασσα, ή αν πρόκειται για μια αυτοκτονία. Νίκο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ένας Βούλγαρος συνελήφθη να κατέχει μάλιστα ένα μηχάνημα αντιγραφής πιστωτικών καρτών. Η Χριστίνα Διαβδελά στη γραμμή για να μας πει περισσότερα. Χριστίνα. Στα ίχνη κυκλώματος παγίδες της ATM βρίσκονται οι άνδρες της ασφάλειας θερών, καθώς το Σάββατο συνελήφθη ένας 25χρονος Βούλγαρος, στις αποσκευές του οποίου βρέθηκε ένα μηχάνημα αντιγραφής καρτών, το οποίο σκόπευαν να τοποθετήσουν σε ATM στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος είπε ότι θα το παρέδιδε σε έναν άλλον Βούλγαρο, τον οποίο θα τον έβρισκε στη Θεσσαλονίκη, και ότι του δώσανε 500 ευρώ για να κάνει αυτή τη μεταφορά. Από την ασφάλεια θερών αναζητείται ο παραλήπτης της συσκευής αυτής. Τι είχαμε χθες όμως μετά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Άρη αλλά και του ΠΑΟΚ, μικροσυμπλοκές φιλάθλων? Είχαμε συμπλοκές ανάμεσα στους οπαδούς του Άρη και του ΠΑΟΚ που σημειώθηκαν λίγη ώρα πριν την έναρξη των αγώνων της Super League. Οι οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν έξω από το Αλεξάνδριο όσο και από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Προκάλεσαν υλικές ζημιές σε δύο λεωφορεία του ΟΑΣ. Να πούμε ότι είχαμε 12 προσαγωγές. Αλλά σήμερα αφήθηκαν όλα τα άτομα ελεύθερα. Χριστίνα, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Στο υπόλοιπο τώρα αστυνομικό ρεπορτάζ της ημέρας. Στην Ομόνια είχαμε ένα έγκλημα. Ένας 40χρονος μάλλον άντρας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη 42χρονη σύντροφό του στο σπίτι του στην Ομόνια. Ο Θάνος Σωτήρης θα έχει περισσότερα. Θάνο. Ακριβώς, Πόπη, τραγική ιστορία, και οι δύο χρόνοι χρήστες ναρκωτικών. Σύμφωνα με τους μάρτυρες υπήρχαν πολύ συχνά επεισόδια. Τελικά έφτασαν σε αυτή την τραγωδία. Τη χτύπησε πολύ άσχημα την σύντροφό του στο κεφάλι. Στη συνέχεια τηλεφώνησε στη μητέρα της, στη μητέρα του θύματος, είπε ότι η κόρη της είχε χτυπήσει. Πήγαν αστυνομικοί και ΕΚΑΒ, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή. Τελικά ομολόγησε ότι μετά από έναν ακόμη καυγά τη χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι.
με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Ένας αστυνομικός, Θάνο, όμως ήταν μέλος μιας συμμορίας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 26 ληστείες. Από το Δεκέμβριο του 2008 μέχρι και τώρα, μέχρι που συνελήφθησαν δηλαδή 6 τα μέλη της πείρας από τους αστυνομικούς, είχαν διαπράξει, όπως είπες, 26 ληστείες με λία 380.000 ευρώ. Ήταν μέλος ένας υπαρχηφύλακας που υπηρετούσε στη διεύθυνση αλλοδαπών του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, ένας υπάλληλος security, ένας τραπεζικός υπάλληλος και τρεις άνεργοι. Έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους αστυνομικούς, Πόπη, ότι ήταν πολύ οργανωμένες οι ληστείες που έκαναν. Μάλιστα, είχαν νοικιάσει μέχρι και βάρδια ταξί για να χρησιμοποιούν το όχημα στη διαφυγή τους μετά τις ληστείες. Τώρα να δούμε και τη ληστεία που είχαμε στο Ηράκλειο της Αττικής. Κάποιοι άλλοι ληστές συνεχίζουν προφανώς. Πρωί-πρωί στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο, ένας μοναχικός ένοπλος μπήκε στο υποκατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας, άρπαξε όσα χρήματα υπήρχαν στα κισέ και εξαφανίστηκε πεζός, όπως είπαν οι μάρτυρες αστυνομικούς. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα το θέμα το οποίο παίζει ψηλά σε όλο τον κόσμο, στα δίκτυα, τα τηλεοπτικά και όχι μόνο, ολόκληρου του κόσμου. Το θέμα της γρίπης των χείρων. Τι έχουμε στη χώρα μας, τι συμβαίνει στη χώρα μας, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ευσταθίου. Είναι στη γραμμή και είναι διοικητής του ΕΚΕΠΗ, του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Καλημέρα σας, κύριε Ευσταθίου. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Καμία ανησυχία για την Ελλάδα. Mm-hmm. Καμία ανησυχία, και το λέω αυτό διότι αφενός μεν δεν υπάρχουν περιστατικά, αφετέρου δε και να υπήρχε ίσως ένα περιστατικό, έχουμε ένα καλό, μια καλή είδηση επιστημονική, ότι τα αντιϊκά φάρμακα το αντιμετωπίζουν με πλήρη θεραπεία στα πλαίσια της γρίπης η οποία υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η τρίτη σύσκεψη με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αβραμόπουλο, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και με όλους τους φορείς και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να εξετάσουμε την παγκόσμια κατάσταση και να δούμε τα μέτρα που η Ελλάδα θα ξεκινήσει το πιθανότερο στις επόμενες ώρες, που είναι η πρώτη κυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που και τις αφήσεις της αλλά και τα πληροφοριακά της δελτία θα τα θέσουμε κατά πάσα πιθανότητα από το μεσημέρι και μετά σε όλο το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου και ακολούθως σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας. Μάλιστα. Να, θα ξεκινήσω λοιπόν τα μέτρα από το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα ήθελα όμως, κύριε Σταθμή. Τα μέτρα από χθες, αλλά προς σήμερα το μεσημέρι μπαίνουμε στην διαδικασία. Θα τακτικοποιηθούν πια. Ωστόσο, ας δούμε λίγο το στίγμα της αστέρειας αυτής, της γρίπης των χείρων. Εκδηλώνονται τα συμπτώματα, λένε οι ειδικοί, σε 7 ημέρες. Είναι σε επιφυλακή τόσο τα λιμάνια, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, αλλά και οι αρχές και στα αεροδρόμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το χοιρινό κρέας, ωστόσο, θεωρείται ακίνδυνο. Υπάρχει επάρκεια σε αντιγρυπικά και στη χώρα μας και τα τηλέφωνα που βλέπετε σημειώστε τα, γιατί είναι η γραμμή επικοινωνίας που έχει ανοιχθεί για να δηλωθούν παράξενα συμπτώματα και όχι μόνο. 52 12 054, λοιπόν, με το 210 μπροστά. Πώς εκδηλώνεται τώρα η γρίπη των χείρων? Με υψηλό πυρετό, πάνω από 38, με βήχα, με πόνο στο λαιμό, με δύσπνια, πόνο στους μυς, αλλά και με κεφαλαλγία, με πόνο στο κεφάλι. Και να αλλάξουμε την κάρτα για να δούμε ποιες χώρες έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. 1.600 στο Μεξικό, εκεί οι νεκροί είναι 103 και η λίστα συνεχώς ανεβαίνει. Ο αριθμός αυτός ανεβαίνει όσο περνούν οι ώρες. 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα είχαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και 6 στον Καναδά. Και βλέπουμε τώρα ποιες χώρες έχουν κρούσματα, τα οποία παρακολουθούν, πιθανά κρούσματα τα χαρακτηρίζουν. Στη Γαλλία 2 περιπτώσεις, στην Ισπανία 7, στη Γερμανία 1 άνθρωπος, στο Ισραήλ επίσης 1, στη Νέα Ζηλανδία 13, στην Αυστραλία 2 και στη Βραζιλία 1 ακόμη. Τώρα μας λέτε, κύριε Ευσταθίου, ότι από το μεσημέρι σήμερα θα αρχίσουν τα μέτρα αυτά. Έχουν ξεκινήσει από χθες το μεσημέρι τα μέτρα και κυρίως στα πλαίσια της ιχνηλάτησης των πτήσεων εκείνων, οι οποίες έρχονται με ανταπόκριση από το Μεξικό. Έχουμε εντοπίσει κάπου 10-15 άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα πρόβλημα, τα έχουμε ενημερώσει και θα είναι μέσα στα πλαίσια, όπως δείξατε στις κάρτες, της παρακολούθησης. Τώρα, σε περίπτωση που κάτι ύποπτο βρεθεί, βεβαίως. Εάν κάποιος έχει κάποια έννοια της γρίπης, τότε θα εξεταστεί από συγκεκριμένο νοσοκομείο και γιατρούς, θα γίνουν τα ειδικά τεστ και θα παρακολουθηθεί. Καθότι μπορεί να μην έχει τίποτε, να είναι μια γρίπη η οποία να είναι μέσα στα πλαίσια της κοινής γρίπης. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι στα πλαίσια της ιχνηλάτησης ήδη ερχόμαστε με όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία σε επαφή και τα μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία πιθανώς να έχουν γκρουπ, έτσι ώστε να εντοπίσουμε και το πιο πιθανό άτομο ή το απίθανο άτομο το οποίο να έχει πάει στο Μεξικό και να έρθει στην Ελλάδα μετά. Μάλιστα. Κύριε Ευσταθίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επικοινωνήσουμε και πάλι και στη διάρκεια της εκπομπής, εφόσον χρειαστεί. Πάμε όμως μέχρι το Μακεδονία, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, να συναντήσουμε την Ελένη την Καμπάκη, να μας πει τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί. Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουν πάρθει κάποια ιδιαίτερα μέτρα εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι υπεύθυνοι μέχρι το τέλος τουλάχιστον της ημέρας υπολογίζουν ότι θα πάρουν κάποια μέτρα εδώ, κάποια ενημερωτικά φυλάδια αλλά και κάποια ερωτηματολόγια τα οποία θα συμπληρώνουν οι επιβάτες προκειμένου να δουν
πόσοι έρχονται από το Μεξικό ή από κάποιες άλλες χώρες της Αμερικής. Να πούμε ότι οι πτήσεις διεξάγονται κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, ότι δεν έχουν πάρθει κάποια άλλα έκτακτα μέτρα προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιος ταξιδιώτης έρχεται από το Μεξικό ή από την Αμερική. Μάλιστα, Ελένη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να δούμε τι γίνεται με τα φάρμακα πια, τα αντιγρυπτικά φάρμακα. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κώστας Λουράντος, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Κύριε Λουράντε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου. Είχαμε τελευταίες προμήθειες αυτά τα φάρμακα με τη γρήπη των πτηνών, μερικά χρόνια πριν. Ασφαλώς, και είχε γίνει πάλι τότε μεγάλος ντόρος και τι θα κάνουμε και έρχεται καταστροφή κτλ. Εγώ πιστεύω ότι, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αυτά τα φάρμακα που έχουμε κάνουν και για τον μεταλλαγμένο ιό, γιατί αυτό κανείς δεν το ξέρει ακόμα, φαίνεται, επειδή η Αμερική παρόλο που έχει πληγεί δεν έχει θανάτους, πιθανώς να έχουν αντιμετωπιστεί τα κούσματα με τα φάρμακα που αυτή τη στιγμή έχουμε και έχουμε σε πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, αυτό κανείς δεν ξέρει ακόμα, φαίνεται ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταρχάς μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι άσχημη αλλά και που μπορεί ποτέ να μην εκδηλωθεί. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Λουράντε. Τώρα, μία συνάδελφος δημοσιογράφος από την εφημερίδα Απογευματινή πέρασε τις διακοπές του Πάσχα στο Μεξικό και επέστρεψε πριν από μερικά 24 ώρα στη χώρα μας, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Είναι η κυρία Εμιλία Σταθάκου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Σταθάκου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανίδη. Θέλετε να μας πείτε τι καταλάβατε ενώ βρισκόσασταν στο Μεξικό και βρισκόσασταν την ώρα που χτυπούσε η καταιγίδα αυτή, η γρήπη των χείρων, δηλαδή την περιοχή, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι ότι εμείς ήμασταν σε κάποιες επαρχιακές πόλεις στο Νότο που δεν είχαν κρούσματα και επειδή ήταν και ιδιαίτερες τουριστικές, προφανώς το κρατήσαν όσο το δυνατόν περισσότερο για να μην διαρρεύσει. Οπότε δεν καταλάβαμε ότι η χώρα αντιμετώπιζε τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αντιληφθήκαμε ότι γινόταν την τελευταία μέρα που πήγαμε στην πρωτεύουσα στο Μέξικο Σίτι για να πάρουμε το αεροπλάνο να επιστρέψουμε, όπου στο αεροδρόμιο κάποιοι φορούσαν μάσκες. Και εκεί είδαμε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων που είχαν τίτλους επιδημία και πλέον αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ρωτήσατε κάποιους υπεύθυνους εκεί τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι σας είπα? Ρωτήσαμε τον ξεναγό και κάποιον από την αεροπορική εταιρεία, αλλά το υποβάθμισαν το θέμα ότι δεν είναι τίποτα. Mm-hmm. Βέβαια, ένας υπάλληλος του αεροδρομίου μοίραζε κάποια φυλάδια στα οποία έλεγαν ότι υπάρχει ένας νέος ιός γρήπης και ότι να ευαισθητοποιηθείτε σε περίπτωση που εμφανίζεται κάποιο από τα συμπτώματα. Και ανέφερε ποια ήταν τα συμπτώματα. Αλλά να σκεφτείτε ότι πολλοί από τους συνταξιδιώτες μου δεν τα πήραν καν αυτά τα φυλάδια, γιατί ήταν. Δεν καταλάβατε τη διάσταση του θέματος όσο ήσασταν εκεί. Όχι, δεν την καταλάβαμε. Δεν μας έδωσε κανείς να την καταλάβουμε. Κυρία Σταθάκου, όταν ήρθατε στην Ευρώπη, από ποια χώρα μπήκατε, Ισπανία? Μπήκαμε από Ισπανία, φτάσαμε το Σάββατο το μεσημέρι στη Μαδρίτη. Και εκεί υπήρξε άλλου είδους ενημέρωση? Όχι, κανένα. Κανένα απολύτως είδος καμία ενημέρωση. Mm-hmm. Πράγμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί ήταν όλη η πτήση από Μεξικό, ήταν περισσότεροι Ισπανοί, ήταν και δύο γκρουπ ελληνικά, αυτοί οι 70 Έλληνες. Αλλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση, καμία καταγραφή, mm-hmm. κανένας έλεγχος, τίποτα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική γραμμή και που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας. Και εμείς τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Προκόπη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σε ένα βενζινάδικο στη λεωφόρο Λαυρίου, για να δούμε τι γίνεται τώρα σε αυτό τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει για τους αυτόματους πολιτές βενζίνης. Προκόπη. Πόπι, είμαστε λοιπόν σε ένα πρατήριο βενζίνης που έχει αυτόματο πολιτή εδώ και αρκετό καιρό. Ένα από τα λίγα στην Αττική που λειτουργούν με αυτόματο πολιτή. Όπως βλέπεις λοιπόν, μπορούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας οι καταναλωτές να έρχονται να τοποθετούν εδώ ένα χαρτονόμισμα αφού επιλέξουν την αντλία που θα πάρουν το καύσιμο. Στη συνέχεια ξαναπιέζουν τον αριθμό της αντλίας, γεμίζουν το αυτοκίνητό τους με καύσιμο και συνέχεια παίρνουν και την απόδειξή τους. Έτσι με πολύ απλό τρόπο λειτουργεί ο πολιτής. Μέχρι τώρα όμως, Πόπη, αυτούς τους πολιτές τους είχαν πολύ λίγα πρατήρια στην Αττική. Αυτά που έπαιρναν μια άδεια από το τοπικό δήμο ή την κοινότητα. Από εδώ και στο εξή, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν θα χρειάζεται αυτή η ειδική άδεια. Θα μπορεί όποιο πρατήριο επιθυμεί να χρησιμοποιεί αυτόματο πολιτή, να τον τοποθετεί στο πρατήριο βενζίνης ο ιδιοκτήτης. Και από εκεί και στο εξής θα λειτουργεί το πρατήριο 24 ώρες 24ωρο με χαρτονομήματα ακόμα και χωρίς υπαλλήλους. Η Ομοσπονδία βέβαια Βενζινοπολών έχει αντιδράσεις σχετικά με αυτό το μέτρο. Θεωρεί πως δεν θα εξυπηρετηθεί ο ανταγωνισμός. Το αντίθετο βέβαια.
Το Υπουργείο και για αυτό το λόγο έχει προχωρήσει σε αυτό το μέτρο. Ναι. Σήμερα περιμένουμε και από την Ομοσπονδία Βενζινοπολών κάποια απόφαση, καθώς συνεδριάζει εκτάκτως με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. 0888 η Βενζίνη σήμερα. 0888 στο παρατήριο το συγκεκριμένο στο οποίο βρισκόμαστε, Πόπη, ναι. Χαμηλή τη βρίσκω. Νομίζω ότι στα υπόλοιπα είναι λίγο ψηλότερη. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Από 0879 ξεκινούν οι τιμές σήμερα, Πόπη, στα παρατήρια της περιοχής. Λοιπόν. Είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Προκόπη Αγγελόπουλε. Καλημέρα. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Καβάλα. Είναι η Βίκη Κρητικού. Θα συνδεθούμε απευθείας για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Βίκη. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα, Βίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πόπη. Όπως βλέπουμε, έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Είναι μια καλή μέρα, θα λέγαμε. Αν και φυσούν βόρειοι άνεμοι και η ένταση των ανέμων στην περιοχή, στο Θρακικό Πέλαγος, είναι μεταξύ 4 και 5 βαθμών. Εμείς έχουμε να πούμε ότι η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας χτύπησε διάνα τις ημέρες, καθώς κατάφεραν οι άνδρες της Όπκε να συλλάβουν 3 αλλοδαπούς, οι οποίοι προήγαγαν πάνε στον εισαγγελέα για μαστροπία. Οι άνθρωποι, οι δράστες αυτοί προήγαγαν ανήλικα κορίτσια στην Πορνεία και κατάφεραν οι αστυνομικοί, ένας αστυνομικός μάλιστα εμφανίστηκε ως πελάτης, είχε προσημειωμένο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ και έτσι έγινε η σύλληψη των ανθρώπων αυτών που διακινούσαν μικρά κορίτσια 15, 16 και 17 ετών στην Πορνεία. Με τον σχετικό φάκελο, με τη δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πούμε ότι η επίσχυση εργασίας στα πλοία της ΑΝΕΘ συνεχίζεται, όμως έχει γίνει μια προσωρινή διοίκηση, ένα προσωρινό συμβούλιο, το οποίο μάλλον θα οδηγήσει στην λήξη όλης αυτής της κατάστασης. Η ΑΝΕΘ θα καταφέρει τελικά να κυκλοφορήσει τα πλοία της σύμφωνα με τα όσα έρχονται στα πληροφορίες που έχουμε. Και θα λυθεί αυτό το θέμα που ενδιαφέρει όλο το επιβατικό κοινό, το οποίο ταλαιπωρήθηκε, θα έλεγα, αυτές τις ημέρες. Και θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα στην Καβάλα. Επιστροφή πίσω εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Έχει πάει η ώρα 10 και 29 πρώτα λεπτά. Σας θυμίζουμε και τον τρόπο επικοινωνίας. Γράψτε σήγματά στο κινητό, αφήστε ένα κενό. Συμπληρώστε το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, αλλά και αυτό που βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας και στείλετε το στο 54160. Ας δούμε μαζί τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με τον αδέσμευτο τύπο. Ξέσπασμα του Πρωθυπουργού στην Καστοριά. Ως εδώ δεν μπορεί να παριστάρει το Πασόκ τον κήρυκα της διαφάνειας. Είναι ανεύθυνο και καλλιεργεί μια νοσηρή ατμόσφαιρα, λέει στο πρωτοσέλιδό τους ο αδέσμευτος τύπος. Έχουμε ήδη περάσει στην απογευματινή. 70 μπήκαν χωρίς έλεγχο. Ήρθαν χθες στην Αθήνα αεροπορικός από το Μεξικό, που επλήγει πρώτη από τη γρήπη των χείρων. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ενώ στην αυριανή, 5 δις ευρώ μπορούν να εισπραχθούν από την νομιμοποίηση των μεταναστών. Κεντρικό θέμα στην αυριανή. Βλέπουμε τη βραδινή τώρα. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τις υποθέσεις Βατοπεδίου, Σίμενς και Παυλίδη. Ενώ στο Έθνος επιχείρηση πόλωση από Καραμαλή, πανικό στο Μαξίμου εν ώψη της ψηφοφορίας για Παυλίδη. Στην Ελεύθερη Ώρα ο τίτλος σήμερα το ξεκαθάρισε χθες από την Καστοριά μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Βιομηχάνων Δυτικής Μακεδονίας, Καραμαλής. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Ενώ στον Ελεύθερο, ο Λευκός Εφιάλτης, ο Μαξίμου Ριγίλης, δεν παρετούμε, λέει στον Ελεύθερο ο Παυλίδης μέσω του συνηγόρου του. Ελεύθερος τύπος στις οθόνες μας τώρα. Αποκλειστικό στο 1,3 δις καθυστερούμενες οφειλές το 2009. Φούσκα χρεών με 1.200.000 κάρτες, πιστωτικές κάρτες. Είναι ο τίτλος ο κεντρικός για το θέμα της εφημερίδας. Στην Ελευθεροτυπία ρίχνει τα σκάνδαλα στο Κολοσσέο. Ο Καραμαλής κατηγορεί το Πασόκ για σκανδαλολογία. Τα σκάνδαλα στο Κολοσσέο. Πρωτοφανής πολιτική παρακμή. Η χώρα πνίγεται στο βόρβορο των σκανδάλων, είναι ο τίτλος της εστίας. Έχουμε περάσει ήδη στα νέα με τη γρήπη των χείρων. Πρώτο θέμα, υποπτά κρούσματα και στην Ευρώπη. Συναγερμός για τη γρήπη των χείρων. Αλλά και γραμμή για κουκούλωμα και επίθεση στο Γιώργο. Λίγο πιο πάνω στο πρωτοσέλιδο της ίδιας εφημερίδας. Πάμε να δούμε τη χώρα. Έκρηξη Καραμαλή, δεν θα αφήσω το Πασόκ να κάνει την Ελλάδα Κολοσσέο. Σφοδρή επίθεση του Πρωθυπουργού στον Παπανδρέου. Ενώ στην Εσπρέσο, για να κλείσουμε με αυτό, άγρια συμμορία με αρχηγό αστυνομικό. Μάλιστα, το είδαμε και εμείς το θέμα λίγο νωρίτερα με το Θάνο τον Σωτήρη. Έχει πάει 10 και 32 πρώτα λεπτά. Αφού σας θυμίσουμε τον αριθμό που στέλνετε τα SMS στο 54160, ας δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις φετινές, αφού είμαστε πια στην τελική ευθεία. Και καλή επιτυχία σε όσους δίνουν φέτος. Ο συνάδελφος εκπαιδευτικός και ερευνητής, ο κ. Χρήστος Κάτσικας, είναι στην Μουρούζη, στο στούντιό μας. Καλημέρα, Χρήστο, και καλή σου εβδομάδα. Καλημέρα, Πόπη. Καλή εβδομάδα.
Μια τελική ευθεία, 2 εβδομάδες και κάτι για τους χιλιάδες υποψηφίους που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε τα χαρακτηριστικά τώρα στην τελική ευθεία. Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις θα έχουν 2 διαφορετικές ταχύτητες. Η πρώτη ταχύτητα θα αφορά κυρίως τα παιδιά τα οποία στοχεύουν στις περιζήτητες σχολές και αναφέρομαι κατά βάση στα νομικά τμήματα και στα παιδαγωγικά του πρώτου επιστημονικού πεδίου, στα τμήματα τα πολυτεχνικά του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, στα τμήματα τα ιατρικά, οδοντιατρικά του τρίτου επιστημονικού πεδίου. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα δώσουν φέτος μια εξίσου δύσκολη μάχη με την περσινή, γιατί αυτά τα τμήματα δεν έχουν αύξηση θέσεων εισακτέων, ενώ έχουμε περίπου τον ίδιο αριθμό υποψηφίων που τα ζητάει, δηλαδή αυξημένο αριθμό υποψηφίων επιλέγει σαν πρώτη προτεραιότητα. Διαφοροποιείται ωστόσο ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια κεντρικών πόλων και στις περιφέρειες? Δεν διαφοροποιείται φέτος. Δεν διαφοροποιείται. Έχουμε τα ίδια περίπου δεδομένα και από αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε με την ιστορική εμπειρία, ας πούμε, των τελευταίων χρόνων είναι ότι τα τμήματα αυτά, τα περιζήτητα, αυτά που βρίσκονται δηλαδή από 18-18.500 μόρια και πάνω μέχρι και τα 19.500, δεν θα έχουμε φέτος σημαντικές μεταβολές στις βάσεις αγωγής τους. Μάλιστα. Αντίθετα, θα υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση για τα χαμηλόβαθμα τμήματα, αυτά δηλαδή που βρίσκονται κάτω από τα 12.500-13.000 μόρια και κυρίως και κατά βάση για τα τμήματα των ΤΕΗ, τα οποία φέτος με την ανακατανομή των θέσεων που έκανε το Υπουργείο Παιδείας θα δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους υποψήφιους από ότι τις τελευταίες χρονιές να καταλάβουν θέσεις με λιγότερο δύσκολο τρόπο από πέρσι. Μεγάλη μάχη λοιπόν στις περιζήτητες σχολές. Πιο εύκολα μπαίνει κανείς στα χαμηλότερης βάσης τμήματα και στα ΤΕΗ. Λόγω της ανακατανομής που έχει γίνει, κόπηκαν θέσεις από ορισμένα τμήματα τα οποία ήταν στα αζήτητα, προστέθηκαν θέσεις σε άλλα τμήματα χαμηλόβαθμα που ήταν σε μεγαλύτερη ζήτηση και αυτό θα φέρει μια καλύτερη κατάσταση στους υποψήφιους που επιλέγουν αυτά τα τμήματα. Μεγάλε σχολές, Χρήστο. Οι μεσαίες σχολές απομένει να δούμε πώς θα κυμανθούν ο βαθμός δυσκολίας, ευκολίας των θεμάτων, γιατί αυτός είναι κυρίως σε αυτά τα τμήματα που επηρεάζει τις βάσεις αγωγής τους. Πάντως θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και στα μεσαία τμήματα από πέρσι. Θα κάναμε μία πρόβλεψη ότι με βάση τα δεδομένα είναι πολύ πιθανό τα μεσαία τμήματα να κινηθούν με λιγότερες απαιτήσεις από την άποψη των βάσεων εισαγωγής σε σχέση με. Τώρα, εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουν επόπειοι υποψήφοι της θεωρητικής κατεύθυνσης και ιδιαίτερα αυτοί που επιλέγουν τα νομικά και τα παιδαγωγικά τμήματα είναι τα αρχαία ελληνικά κατά βάση και την ιστορία κατεύθυνσης, διότι σε αυτά τα δύο τμήματα, σε αυτά τα δύο μαθήματα που είναι και αυξημένης βαρύτητας, έχουμε σοβαρότατες αποτυχίες τα τελευταία χρόνια, της τάξης του 50% κατά μέσο όρο. Αρχαία και ιστορία δηλαδή. Αρχαία και ιστορία πρέπει να δώσουν μεγάλη βάση. Οι υποψήφοι της θετικής κατεύθυνσης που πάνε για τα ιατρικά πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τη χημεία και τη βιολογία της κατεύθυνσης. Το μεγάλο πρόβλημα είναι με τους υποψηφίους της τεχνολογικής κατεύθυνσης που είναι ο μεγάλος όγκος των υποψηφίων, πιθανόν να πλησιάζουν τις 45.000 φέτος, να είναι η μισή δηλαδή υποψήφια από το σύνολο των υποψηφίων. Εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μαθηματικά, διότι τα μαθηματικά τα τελευταία χρόνια έστειλαν το 70% κατά μέσο όρο των υποψηφίων κάτω από τη βάση. Ένας υποψήφιος που επιζητεί, στοχεύει πολυτεχνικές σχολές και ιδιαίτερα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχουν και τις ψηλότερες βάσεις με τους πολιτικούς μηχανικούς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρέπει στα μαθηματικά κατεύθυνσης να προσέξει ιδιαίτερα και να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα βαθμό πάνω από το 14, πάνω από το 14,5, για να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτές τις σχολές. Να γράψεις πολύ καλά. Τώρα το μυστικό για επιτυχία, για εισαγωγή, είναι τι, εκτός από την πολύ καλή προετοιμασία βέβαια, και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού? Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού έπεται. Δηλαδή τα παιδιά θα πάρουν τις βαθμολογίες τους και με βάση τις βαθμολογίες τους θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα πούμε ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη υποψήφιοι και κυρίως
ξεκινήσουμε, γιατί πρέπει να το κάνουμε, Πόπη, εκείνη τη στιγμή, τις σχολές εκείνες οι οποίες, ενώ υπόσχονται κάποια συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, αυτά στην ουσία και στον τύπο δεν υπάρχουν. Παράδειγμα, το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, ενώ στον οδηγό σπουδών λέει ότι οι πτυχιούχοι μπορούν να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί, το ΑΣΕΠ αρνείται αυτή τη δυνατότητα και τους έχει αποκλεισμένους, και τέτοια τμήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα οι συμβουλές σου προς τους υποψηφίους είναι τι, επανάληψη και επανάληψη πιο σημαντικά, στα πιο σημαντικά μαθήματα? Πρώτα-πρώτα είναι μία ψυχραιμία και να βάλουν στο μυαλό τους ότι είναι μία μάχη δύσκολη, δεν είναι η τελειωτική μάχη. Πρέπει οπωσδήποτε και η οικογένεια και το παιδί να έχει στο μυαλό του ότι υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Αυτό κάπως αμβλύνει την αγωνία. Η δεύτερη ευκαιρία, Χρήστο Κάτσικα. Η δεύτερη ευκαιρία, να σου πω ότι κάθε χρόνο 20.000 παιδιά λαμβάνουν τις εξετάσεις, είτε γιατί δεν έχουν μπει στη σχολή που θέλουν, είτε γιατί και το δικαιούνται αυτό. Οι εξετάσεις μερικές φορές είναι και ο τροχός της τύχης και δεν εξαρτώνται 100% από το διάβασμα που έχει κάνει και ο υποψήφιος. Άρα ψυχραιμία, να ρίξουν βάρος στην επανάληψη, κυρίως στα μαθήματα τα οποία εξασφαλίζουν με κάποιο τρόπο μία βαθμολογία, και αυτά τα μαθήματα είναι κυρίως αυτά τα οποία διαβάζονται. Όπως είναι το μάθημα της ιστορίας, διαβάζεται. Μάλιστα. Ενώ το μάθημα των μαθηματικών, ό,τι έχεις κάνει, το έχεις κάνει, ας πούμε. Το μάθημα της βιολογίας διαβάζεται. Εκεί πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερα η θεωρητική κατεύθυνση που τη βιολογία την επιλέγει κατά πλειοψηφία, ας πούμε. Χρήστο Κάτσικα, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα τα ξαναλέμε βεβαίως πολύ καλή συχνά συνέχεια. Από τώρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία σε όσους γράφουν. Πάμε τώρα στη Ρίτσα την Καστάνη στην αίθουσα σύνταξης να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη που είχαμε τις συμπλοκές λίγο νωρίτερα το πρωί. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα, Ρίτσα? Και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στην Κωνσταντινούπολη. Παραμένουν οχυρωμένοι. Σύμφωνα με το CNN Turk, τρεις άνθρωποι μέσα στο διαμέρισμα στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μία γυναίκα και δύο άνδρες. Είναι βαριά οπλισμένοι. Έχουμε εδώ και ώρες ανταλλαγή σφοδρή, ανταλλαγή πυροβολισμών. Σε διακόπτω, γιατί η εικόνα που βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση, βλέπουμε και έναν τραυματισμένο αυτή την ώρα στο δρόμο της Κωνσταντινούπολης, εκεί δηλαδή όπου συνεχίζει την επιχείρηση της αστυνομίας. Ναι, υπάρχουν 7 αστυνομικοί τραυματίες, αλλά υπάρχουν και 2 πολίτες τραυματίες. Σύμφωνα μάλιστα με ό,τι μετέδωσε το CNN Turk, είναι πολύ πιθανό ο ένας εκ των 2 πολιτών να είναι νεκρός, να έχει χάσει τη ζωή του από τους πυροβολισμούς. Ενώ να σας πω ότι είναι βαριά οπλισμένοι οι άνδρες, οι 2 άνδρες και μία γυναίκα που είναι μέσα στο διαμέρισμα, και αυτή τη στιγμή εξακολουθεί και είναι σε εξέλιξη σφοδρή ανταλλαγή των πυροβολισμών και η επιχείρηση των αστυνομικών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρίτσα Καστάνη. Θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε νεότερες πληροφορίες. Για να γυρίσω τώρα εδώ στο τραπέζι της εκπομπής, δίπλα στον Θάρον τον Τζίρο, θα καλωσορίσουμε και τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλώς ήρθατε. Καλή, καλή σας εβδομάδα. Έχουμε, Θάνο, αυτό το διήμερο, 4-5 Μαΐου, που αναμένεται να ανακοινώσει η Κομισιόν τις συστάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση και μία σειρά από άλλα δεδομένα. Για να τα δούμε μαζί. Έχουμε τον βραχνά του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο μέχρι το τέλος του 2010 πρέπει να περιοριστεί κάτω από το επίπεδο του 3% του ΟΑΕΠ. Αυτό χρειάζεται ή περισσότερα έσοδα ή λιγότερες δαπάνες. Και κύριε Χιόνι, θα ακούσουμε κάποιες συστάσεις από την πλευρά της Κομισιόν. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι συστάσεις μπορούν να υλοποιηθούν. Κοιτάξτε, τις συστάσεις τις ακούμε πολλές φορές από εδώ και πέρα. Μέχρι να πετύχουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα να ανέλθει στο 3% ως προς το ακαθάριστο χώριο προϊόν, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι διαρθρωτικό στην Ελλάδα. Και ωστόσο θέλει διαρθρωτικές πολιτικές προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Διότι, κυρία Τσαπανίδου, 3%, για να πούμε την αλήθεια, δεν είχαμε ποτέ στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Επομένως, για να πετύχουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι εν μέσω κρίσης, χρειάζεται ένα πρόγραμμα, χρειάζεται μια πλατιά και ευρύτερη. Θα δυσκολευτούμε ακόμα περισσότερο, λέτε. Και, ακόμα περισσότερο, γιατί χρειάζεται και η οικονομία προγράμματα στήριξης και τόνωσης της οικονομίας. Ακούμε κατά καιρούς διάφορα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται για την αγορά κατοικιών, για τις πρόορες ταξιδοτήσεις από δέκο. Όλα αυτά που είναι πόρους. Αυτά που είναι πόρους. Τα σενάρια που ακούγονται έχει να κάνει με το πάγωμα των μισθών και για το 2010. Αυτό εσείς το θεωρείτε ένα διαρθρωτικό μέτρο, θα βοηθήσει? Και πλέον δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο τομέα, αλλά και για τον ιδιωτικό. Κοιτάξτε, δείτε, οι μισθοί αυξάνονται ανάλογα με τον πληθωρισμό και ανάλογα με την πρόβλεψη του πληθωρισμού. Τη στιγμή λοιπόν που οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό είναι μηδενικές ή ίσως μπούμε και σε περίοδο από πληθωρισμού, είναι λογικό και οι μισθοί να μην ακολουθήσουν προηγούμενες αυξήσεις, οι οποίες ανήρχονται στο 3%. Βλέπετε από πληθωρισμό στην Ελλάδα, διότι εδώ πέρα μιλάμε για συνεχείς ανατιμήσεις, ειδικά στον τομέα των τροφίμων. Δεν έχει φτάσει αυτό το θέμα ακόμα στην Ελλάδα.
Σε μεμονωμένα στα τρόφιμα μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις των τιμών. Ωστόσο, όμως, ο πληθωρισμός είναι ένας συνολικός δείκτης, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να έχει και μια αρνητική εξέλιξη τους επόμενους μήνες. Άρα, οι μισθοί θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Και δεδομένου ότι οι μισθοί και οι συντάξεις συνεισφέρουν στο μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού διαμορφώνουμενου δημοσιονομικού ελλείμματος, θα μπορούσαν να έχουμε μηδενικές αυξήσεις. Πάντως, τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Χιόνι, και νομίζω θα συνεχίσουμε να τα λέμε για πολύ καιρό ακόμη. Όπως φαίνεται. Αν παγώσουν οι μισθοί, πώς θα μπορέσει να αυξηθεί η κατανάλωση ή τουλάχιστον να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό η κατανάλωση. Ναι, και πόσο μάλλον αν προσθεθούν και φόροι στην κατανάλωση, όπως ακούγεται για τα ποτά, τα τσιγάρα, τις βενζίνες. Ακούστε, εμάς μας ενδιαφέρει. Κι άλλα. Θα πατάτε εδώ, βάζουμε τελεία εδώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων και των εγχώριων προϊόντων. Θυμάστε κάποτε τη διαφήμιση, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Διότι αυτή τη στιγμή παίρνουμε μέτρα ενθάρρυνσης κατανάλωσης, αλλά απευθύνεται σε άλλες βιομηχανίες. Δηλαδή ουσιαστικά εξάγουμε θέσεις εργασίας. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν η τόνωση της ενεργού ζήτησης για αυτή που προέρχεται από την παραγωγική ελληνική μηχανή. Ένα από τα κομμάτια της ελληνικής παραγωγικής μηχανής είναι η οικοδομή. Ήδη συζητούνται μέτρα για την στήριξή της. Φορολογικές απαλλαγές, μείωση φορολογικών συντελεστών. Αυτά τα θεωρείτε αναγκαία? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα απόθεμα κατοικιών, το οποίο είναι πολύ μεγάλο για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και για τις δυνατότητες του αγοραστικού κοινού. Αυτό λοιπόν πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να εξαντλείται, προκειμένου να ανέλθει η οικοδομική δραστηριότητα σε μια ισορροπία. Όσο υπάρχει αυτό το τεράστιο απόθεμα, πολλοί λένε και για 150.000 θέσεις, για 150.000 διαμερίσματα οικίας. Όσο υπάρχει αυτό το μεγάλο απόθεμα, φοβάμαι ότι δυσκολεύεται οποιαδήποτε πολιτική στήριξη στις κατοικίες. Ό,τι δηλαδή συνέβη με τα αυτοκίνητα, έτσι όπως βοηθήθηκε ο κλάδος του αυτοκινήτου, έτσι θα βοηθηθούν και τα σπίτια, δηλαδή η αγορά των ακινήτων. Ξέρετε, εκεί είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, διότι απευθύνεται σε ευρύτατες εισοδηματικές τάξεις και δεν είναι και η εύκολη λειτουργία των φορολογικών μέτρων προκειμένου να τονώσουν τη ζήτηση ως προς τις κατοικίες και στα σπίτια. Ποια στάση βλέπετε να τη Κομισιόν απέναντι στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα? Είχαμε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Μπαρόζο, ο οποίος μάλιστα είπε ότι θα βοηθήσει εντός εισαγωγικών. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και είπε ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο προευρό της Ελλάδας που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί μέχρι τώρα για μέτρα ακούμε μόνο. Δεν ξέρω πώς το θεωρεί ο κ. Μπαρόζο αυτή τη βοήθεια και πώς την εκλαμβάνει. Ωστόσο, όμως, αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα για την αντιμετώπιση της κρίσης, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η αντιμετώπιση της κρίσης και άλλο η δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κ. Μπαρόζο συζητά για τη δημοσιονομική σταθερότητα, η οποία είναι μεν απαραίτητη, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και την κρίση και την ύφεση στην οποία έρχεται. Γιατί η κρίση συνοδεύεται με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα παρέμβαση στην οικονομία, που σημαίνει μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα. Μια μορφή βοήθεια, κύριε Χιόνι, θα μπορούσε να είναι μια ενδεχόμενη παράταση, δηλαδή να μην περιορίσουμε το έλλειμμα κάτω από το 3% το 2010, αλλά το 2011. Αυτό θα ήθελα να πω. Μια βοήθεια είναι αυτή, λοιπόν, να πάμε το 2011 να περιορίσουμε το έλλειμμα. Και η δεύτερη βοήθεια είναι να μας επιτραπεί να έχουμε λίγο και δημοσιονομικό έλλειμμα, προκειμένου να επενδύσουμε, προκειμένου να ενισχυθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κύριε Χιόνι, θα σας ρωτήσω κάτι, επειδή μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει όλες οι πολιτικές και γι' αυτό παγκοσμίως και γι' αυτό οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε στο μέλλον ότι και ο περιορισμός των δημοσιονομικών ελλειμμάτων είναι επίσης μια λάθος τακτική? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τεκμηριωμένη πλήρως οικονομική ορθοδοξία, γιατί στο παρελθόν, να σας πάω αρκετά χρόνια πίσω, η κυρίαρχη πολιτική ήταν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα προκειμένου να τονωθεί η οικονομία. Γι' αυτό και στο λόγο λέμε ότι καλό θα ήταν να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτά τα οικονομικά στερεότυπα, τα οποία δεν μας έχουν βοηθήσει πολλές φορές στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Και κάτι ακόμα. Και θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χιόνι, που είσαστε κοντά μας, γιατί έχουμε μία σύνδεση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και θα πάρω το Θάνο τον Τζίρο για να φύγω. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ καλημέρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Χιόνι, ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το γάλα, γιατί ακούγαμε πριν από λίγο να λέει και ο κύριος Χιόνις ότι ίσως τα τρόφιμα, η πτωτική τάση στις τιμές να μην αυξηθείτε όπως τα υπόλοιπα εμπορεύματα. Έχουμε ένα θετικό παράδειγμα. Έχουμε όμως ένα θετικό παράδειγμα. Έχουμε την πρώτη εταιρεία η οποία έκανε την πρώτη κίνηση, έριξε την τιμή του γάλακτος στο 1 ευρώ ένα λίτρο. Έχουμε και μια δεύτερη εταιρεία η οποία ακολουθεί από σήμερα το ίδιο παράδειγμα. Και στο στούντιό μας στην Μουρούζη καλωσορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Καλή σας μέρα. Κύριε Οικονόμου, να ξεκινήσουμε από αυτό. Βλέπετε να γενικεύεται το παράδειγμα της συγκεκριμένης εταιρείας? Η εκτίμησή μας είναι ότι ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει και τις άλλες εταιρείες στο να μειώσουν τις τιμές τους. Εμείς επεξεργαστήκαμε ένα πλαίσιο, ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός ο κ. Βλάχος. Εξαγγείλαμε κάποιες αποφάσεις, κάποια μέτρα τα οποία διευκολύνουν τις ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και οι βιομηχανίες, η μία ανταποκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα, η δεύτερη σήμερα. Νομίζω ότι θα ακολουθήσει και ο υπόλοιπος κλάδος, έτσι ώστε και το σύνολο της ελληνικής ποσότητας να απορροφάται και το εισόδημα του κτηνοτρόφου να μην μειωθεί, αλλά και οι Έλληνες καταναλωτές να μπορέσουν να απολαύσουν
ουσιαστικά μικρότερες τιμές. Να θυμίσω ότι μιλάμε για μειώσεις 25 με 28%. Να ρωτήσω κάτι. Πρόκειται για μείωση της τιμής ή για μειωμένη τιμή στο πλαίσιο μιας προσφοράς που θα διαρκέσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα? Οι εξαγγελίες των δύο βιομηχανιών μιλούν για μείωση της τιμής χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, η Βιβάρτη, ας πούμε, εξήγηλε μείωση της τιμής από 1,38 σε 1 ευρώ. Και νομίζω ότι αντίστοιχες ανακοινώσεις έκανε ή θα κάνει σήμερα και δεύτερη. Και ελπίζουμε τότε να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτή είναι η στρατηγική και αυτή είναι και η εκτίμηση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα θα σας ρωτήσω εγώ αυτό που έχουν όλοι στο μυαλό τους. Ρίχνουν τις τιμές στο γάλα. Μήπως ρίχνουν και την ποιότητα στο γάλα οι εταιρείες? Για να κρατήσουν το κέρδος στα ίδια επίπεδα. Θα μιλάμε για το ίδιο γάλα, δηλαδή. Μιλάμε για το ελληνικό φρέσκο γάλα, μιλάμε για τα ίδια στάνταρς ποιότητας, μιλάμε για ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές. Και να σας θυμίσω κάτι, ότι προκειμένου κανείς αυτόν τον ανταγωνισμό να μπορέσει να εξακολουθεί να συγκεντρώνει την προτίμηση των πελατών, θα πρέπει να επενδύσει συνεχώς την ποιότητα του προϊόντα τους. Η ποιότητα δηλαδή να πηγαίνει μόνο προς τα πάνω. Και να σας πω και το άλλο, ότι και το κράτος και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά και οι εσωτερικοί μηχανισμοί αυτών των εταιρείων, γιατί σας θυμίζω ότι μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, κάποιες από αυτές είναι και στο χρηματιστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μας αφορά εμάς από την πλευρά του κράτους, εκπτώσεις στην ποιότητα και συμβιβασμούς τέτοιου είδους ούτε κάναμε ποτέ, ούτε πρόκειται να κάνουμε ποτέ. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο μπαίνει σε κάθε σπίτι, αφορά την υγεία και την. Μας αφορά όλους. Τις οικογένειες, τα παιδιά. Λίγο καχύποπτη όταν ακούτε για μείωση τιμών της τάξης του 25 και 28%. Δηλαδή, τι γινόταν τόσο καιρό? Απλώς μιλούσαμε για υπέρογγη κερδοσκοπία. Ακούστε, με έχετε ακούσει και εμένα πολλές φορές, αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να επιμένει ότι υπάρχουν περιθώρια οι τιμές να διαμορφωθούν σε πολύ πιο ελκυστικά επίπεδα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τώρα, γιατί τώρα και όχι παλιότερα? Εγώ θα πω ότι επειδή τώρα κάναμε μια προσπάθεια συντονισμένη, μεθοδικά, η οποία ακούσαμε τι θέλει ο κλάδος, είδαμε που μπορούμε να δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, έγινε. Ένα δεύτερο είναι αυτό που το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές μέσα και από τη δική σας την εκπομπή, κυρία Τσαπανίδου. Τι είδαν οι γαλακτοβιομηχανίες? Είδαν μεγάλη υποχώρηση στην κατανάλωση προϊόντος επωνύμου υπέρ προϊόντων private label που είχαν τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, οι καταναλωτές είχαν στραφεί προς αγορά γάλακτος που μπορούσαν να βρουν και κάτω από ένα ευρώ, και αυτό κόστησε σε μερίδια αγοράς. Βρήκαν λοιπόν τον τρόπο, θέλαν και οι βιομηχανίες αυτές για να ενισχύσουν τη θέση τους, να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους στην αγορά, να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των καταναλωτών, να ανταποκριθούν άλλα και στις κινήσεις που έκανε η πολιτεία. Και αυτή την ώρα έχουμε αυτό το ευνοϊκό αποτέλεσμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα? Είστε σε διαπραγματεύσεις όπως το γάλα, έτσι και σε άλλα προϊόντα? Υπάρχει μια συνεχής επαφή με τους φορείς της αγοράς. Νομίζω ότι μέσα στο Μάιο θα μπορούμε να διακρίνουμε και στις ανακοινώσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ήδη το βλέπουν και οι καταναλωτές στα ράφια του σούπερ μάρκετ, σημαντικές μειώσεις σε μια σειρά από ήδη καθημερινά και διαταραχές, και όχι μόνο. Να θυμίσω ότι πριν από περίπου ένα μήνα, στη συνάντηση του Υπουργού του κ. Χατζηδάκη με τους ιδιοκτήτες όλων των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, τους κάλεσε ο Υπουργός να μειώσουν τις τιμές, τους κάλεσε να αντιληφθούν τη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Ανταποκρίθηκε το σύνολο του κλάδους ό,τι αφορά τις πασχαλινές αγορές, το πασχαλινό τραπέζι, και αυτό νομίζω το είδαν όλοι. Έχω την αίσθηση ότι πολύ σύντομα αυτό θα αναδειχθεί και μέσα από τους δείκτες εμπειρίας. Αυτές τις χαμηλές τιμές πότε εμείς θα τις δούμε στο ράφι? Διότι δεχτήκαμε τηλεφωνήματα ότι ακόμα το γάλα κοστίζει 1,26 και 1,27. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένη η καταγγελία. Έρχεται από την Αμοργό. Πριν από λίγο παρακολουθούσε ο κύριος τηλεθεατής στην εκπομπή και τη συζήτηση που είχαμε και λέει: ρε παιδιά, τι φθηνό γάλα. Εμείς το Σάββατο παραλάβαμε και σήμερα το πουλάμε 1,26 συν το ΦΠΑ του. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει προφανώς με τις σχέσεις που έχουν και τα συγκεκριμένα καταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Αγόρασε, με συγχωρείτε, το αγόρασε 1,26 χωρίς το ΦΠΑ. Ναι, τα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ με τις γαλακτοβιομηχανίες, η ενεργοποίηση των εμπορικών συμφωνίων. Πάντως, η εικόνα που έχουμε, και αυτή ήταν για άμεση εφαρμογή αυτής της συγκεκριμένης απόφασης. Δεν μπορώ να απαντήσω για το σύνολο της επικράτειας και για κάθε εμπορική αλυσίδα ξεχωριστά. Βεβαίως το παρακολουθούμε. Είναι σαφές ότι το παρακολουθούμε, γιατί εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει σε όλη μας την πολιτική στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε αυτό αφορά τις τράπεζες, είτε αφορά το γάλα, είτε αφορά τα σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο να νομοθετούμε ή να έχουμε αποτελέσματα, αλλά αυτά να γίνονται και αντιληπτά στον τελικό καταναλωτή. Βεβαίως. Εκεί είναι που κρίνονται όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου. Θα το φάω το τζίρο, θα τα πούμε και πάλι στη διάρκεια της εκπομπής. Έχει πάει η ώρα 10:52 πρώτα λεπτά. Πάμε μέχρι το Ελευθέριος Βεριζέλος στο αεροδρόμιο να συναντήσουμε την Ελένη Λιοπούλου, να δούμε τι μέτρα εφαρμόζονται εκεί για τους ταξιδιώτες που έρχονται από το εξωτερικό όσον αφορά στη γρίπη των χείρων. Καλημέρα, Πόπη. Προληπτικός έλεγχος και ενημέρωση για όσους ταξιδεύουν προς το Μεξικό μέσω τρίτων χωρών ή έρχονται από αυτό, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα συμπτώματα της νόσου, το πώς μπορούν να προστατευθούν και το πού μπορούν να απευθυνθούν στην Ελλάδα. Να πούμε επίσης ότι σε
Της Αθήνας υπάρχουν 4 θάλαμοι αρνητικής πίεσης, έτοιμοι να δεχτούν υποψήφιους ασθενείς. Γνωρίζουμε ότι λίγο αργότερα θα έρθει στο αεροδρόμιο και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Αβραμόπουλος. Αποφασίστηκε χτες, μετά από τη χτεσινή σύσκεψη, η τοποθέτηση ειδικού γιατρού σε 24-ωρη βάση, προκειμένου να κάνει την ενημέρωση αυτή στους επιβάτες που έρχονται ή φεύγουν για το Μεξικό μέσω τρίτων χωρών, καθώς δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση. Μάλιστα. Αυτή την ώρα, πάντως, είναι σε εξέλιξη μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα ακριβώς, να καταλήξουν δηλαδή σε ποια μέτρα ακριβώς θα υιοθετηθούν, έτσι ώστε να μην έχουμε κρούσματα στη χώρα μας. Θα μιλήσουμε, ευχαριστούμε την Ελένη την Ηλιοπούλου. Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ, του Κέντρου Ελέγχου δηλαδή πρόληψης και πρόληψης νοσημάτων. Είναι ο κύριος Γιάννης Πιερουτσάκος και είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πιερουτσάκο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα σημεία που εσείς θέλετε να μας πείτε. Τα καινούργια, ό,τι καινούργια δεδομένα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας βρίσκονται ακόμη στη διερεύνηση του θέματος. Στη διερεύνηση, την επιστημονική διερεύνηση του θέματος. Οδηγίες δεν έχουν δοθεί από κανένα, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είδατε, καθώς επίσης και από την Αμερική και λοιπά. Απλώς εκείνο που θέλουμε, παρακολουθούμε το θέμα, εκείνο που θέλω να τονίσω ότι ήδη εμείς έχουμε, παρόλα αυτά, ξεκινήσαμε από σήμερα, αυτή τη στιγμή σας μιλάω, ξεκινήσαμε και την ενημέρωση πλέον των ταξιδιωτών από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού έρχονται, γιατί όπως ξέρετε, και έχει γίνει γνωστό, δυστυχώς για την Ελλάδα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από Μεξικό για Αθήνα. Με αποτέλεσμα δεν είναι εύκολο να εντοπίσεις τους ταξιδιώτες. Ποιος έρχεται από πού, με λίγα λόγια. Η ενημέρωση τους γίνεται με την άφηξή τους στα αεροδρόμια ή στο λιμάνι. Στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο, με ήδη με έντυπο υλικό, το οποίο απευθύνεται και για αυτούς που φεύγουν και από αυτούς που γυρίζουν, τι πρέπει να κάνετε και πού πρέπει να πηγαίνετε. Εμβόλια τα οποία έχουμε. Εμβόλιο δεν ενδείκνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν ενδείκνεται εμβόλιο. Όχι, δεν ενδείκνεται, γιατί δεν επηρεάζει την κατάσταση. Μπορεί να βοηθήσει ελάχιστα, από ό,τι φαίνεται. Εκείνο που υπάρχει όμως είναι ότι αντιδρούν, όχι προληπτικά, θεραπευτικά, σε αντιοικη αγωγή, σε αντιοικα φάρμακα, τα οποία και υπάρχουν στην Ελλάδα σε ικανές ποσότητες. Μάλιστα. Τα αντιοικα φάρμακα τα οποία έχουμε εμείς και σε, ναι, μεγάλο απόθεμα από ό,τι είμαστε. Έχουμε. Ναι, υπάρχει, έχουμε μερμήσει για αυτό το πράγμα. Είναι αποτελεσματικά αυτά, κύριε Πιερουτσάκο. Δεν ακούω. Είναι αποτελεσματικά, λέω αυτά. Φαίνεται ότι επηρεάζουν θετικότατα τον τύπο αυτόν. Μάλιστα. Τώρα το χοιρινό το κρέας μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια. Άφοβα να τρώμε χοιρινό κρέας για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ό,τι ψήνεται και μαγειρεύεται δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και δεύτερον, ότι τα χοιρινά, τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά, παρότι ο τύπος της γρήπης που μπορεί να παρουσιάσουν και αυτά είναι ή τα ένα ή ένα, υπάρχει μια ιδιοτυπία μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ μετάδοση από το χείρο σε άνθρωπο. Μάλιστα. Οι κτηνοτρόφοι είναι μια πληθυσμιακή ομάδα που πρέπει να παίρνει ιδιαίτερα μέτρα. Όχι, κανένα μέτρο όχι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στη χώρα μας δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Κανένα μέτρο προληπτικό, λέτε. Όχι προληπτικό. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πιερουτσάκο, μόνο όσοι... Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ναι. Μόνο όσοι έχουν ταξιδέψει στο Μεξικό και στην Αμερική... Και πάλι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σημαντικό ρόλο παίζετε εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βέβαια κάποιον σημαντικό ρόλο παίξαμε και εμείς, διότι με την έγκαιρη γνωστοποίηση του θέματος με τα δελτία τύπου που κάνουμε και Κυριακή, ευαισθητοποίησαμε τον τύπο και μέσω του τύπου ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να επικοινωνεί όπως επικοινωνούν εκατοντάδες άτομα μαζί μας αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να έχουν σωστή και πλήρη ενημέρωση και το τι πρέπει να κάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιερουτσάκο, που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά και συγγνώμη που δεν ήρθα, αλλά έχω καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει, κύριε Πιερουτσάκο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εννοούσε ότι ήταν καλή ώρα στο στούντιο, κύριε Πιερουτσάκο. Απλά λόγω της ημέρας τώρα συνεχίσει η σκέψη, τον κράτησαν στο τηλέφωνο. Λοιπόν, ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από εμάς. Θα επιστρέψουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Σίγμα τάφ, αφήστε κενό, συμπληρώστε το μήνυμά σας, τον προβληματισμό σας, την παρατήρησή σας ή αυτό που βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας στο 54160 και ερχόμαστε.
Τα αστέρια του Champions League επιστρέφουν στην ΕΤ. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Τζέλσι στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης σε μια ρεβάνς των αγώνων του 2006. Την Τρίτη, δείτε την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση με φόντο το τελικό του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Τζέλσι και στη συνέχεια όλο το ρεπορτάζ στην εκπομπή Champions Net. Ήρθε το νέο Alto Eco Life. Τώρα το νέο Suzuki Alto Eco Life μόνο από 8.670 ευρώ. Σε ΙΕΣ. Τηλεφωνήστε και κερδίστε. Ντύστε τώρα τις καρέκλες της τραπεζαρίας σας με μοντέρνα ιταλικά καλύματα μόνο 98 ευρώ και τα 6 μαζί. Προστατεύουν τα καλύματά σας και ανανεώνουν το χώρο σας. Όσοι τηλεθεατές τηλεφωνήσουν τα επόμενα 10 λεπτά, κερδίζουν ένα σετ κρεβατοκάμαρας από 100% βαμβάκι, εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11-624. Ντύστε τώρα τις καρέκλες της τραπεζαρίας σας με μοντέρνα ιταλικά καλύματα, μόνο 98 ευρώ και τα 6 μαζί. Τηλεφωνήστε και κερδίστε. Όσοι τηλεθεατές τηλεφωνήσουν τα επόμενα 10 λεπτά, κερδίζουν ένα σετ κρεβατοκάμαρας από 100% βαμβάκι, εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11-624. 118 το ένα, 118 το άλλο. Ξεχάστε τα! Ένας είναι ο αριθμός. 118 50 50. Γεώργιος Παπανδρέου και Σοφοκλής Βενιζέλος. Η δίκη του Μανώλη Γλέζου και η διεθνή συμπαράσταση. Αναγέννηση στην ελληνική Ήπεθρο. Η χώρα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Η ανεξαρτησία της Κύπρου. Η μεγάλη αλλαγή. Η σειρά που γράφει ιστορία. Απόψε στις 11 και 4 στη ΝΕΤ. Εδώ κοντά σας, 11 ακριβώς δείχνει το ρολόι της ΝΕΤ και καλωσορίζουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή. Είναι... Καλημέρα κύριε Τσιγκρή και καλώς μας ήρθατε. Είναι κλιματολόγος ο κύριος Τσιγκρής για να δούμε λίγο μαζί τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα και δημοσιεύτηκε χθες. Διαβάσαμε και συγκυριακά την ελευθεροτυπία. Λέει λοιπόν ότι παρουσιάζει σημαντική αύξηση και μάλιστα μέσα σε λίγα χρόνια η μαθητική βία. Ο ένας στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας αυτής, έχει ή είχε συμμετοχή σε παιδική συμμορία. Συμμορία ανηλίκων, κύριε Τσιγκρή. Σας ανησυχούν τα στοιχεία αυτά. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδη, πρώτα απ' όλα. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι πράγματι το πιο ανησυχητικό κομμάτι της εγκληματικότητας είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε παραβατικότητα. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά αποτελεί το αγκάθι στη νέα γενιά. Mm-hmm. Αυτό που ουσιαστικά η Ελλάδα δεν έχει παρατηρήσει τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι και σήμερα είναι ούτε ψήγματα, δηλαδή έχουμε μηδενικά ποσοστά παιδικής παραβατικότητας. Βεβαίως αυτό δεν είναι αυτονόητο σε όλα τα κράτη του κόσμου. Έχουμε γίνει όλοι μας μάρτυρες περιστατικών σε διάφορα κράτη, σε σχολεία, ακόμα και σε δημοτικά σχολεία του κόσμου. Αυτό στην Ελλάδα είναι ένα ανύπαρκτο φαινόμενο και αυτό είναι ένα πολύ, μα πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον. Αλλά βεβαίως. Είχαμε το περιστατικό της σχολής του ΟΑΕΦ τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή δεν είναι παιδική. Είναι σε κάθε περίπτωση ήταν ενήλικος ο συγκεκριμένος, αλλά βεβαίως είναι με την ευρεία έννοια. Μια παραβατικότητα στο σχολικό περιβάλλον της ανώτερης εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Αλλά παρατηρούμε σήμερα από όλα τα ευρήματα των σύγχρονων ερευνών, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες και χρειάζεται μια πανελλαδική έρευνα υπό την αιγίδα της πολιτείας για να καταγράψουμε το θέμα της σχολικής βίας άπαξ στην Ελλάδα με αντικειμενικό τρόπο και με αντικειμενικούς συντελεστές, έτσι ώστε να ενημερωθεί πρώτα και κύρια η πολιτεία για τα ποια είναι τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε τα πρώτα ψήγματα και βεβαίως έχουμε την πρώτη σχολική βία.
γυμνασίου, λυκείου. Έχουμε τις πρώτες, θα έλεγε κάποιος, νεανικές συμμορίες, τα πρώτα υποπολιτισμικά στυλ της νεολαίας, αυτά που παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αγγλία της δεκαετίας του 60. Σας θυμίζω με τα κινήματα των punk, των skinheads κτλ. Τα οποία σήμερα παρατηρούνται σαν κάποιες υποτυπώδεις μικρές ομάδες συμμοριών των νέων, οι οποίες βεβαίως λειτουργούν παραβατικά και στο σχολικό περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται στις μέρες μας, πρέπει να το προλάβουμε για το μέλλον. Το ένα στους 10 δεν σας σοκάρει, κύριε Τσικρή? Δεν με σοκάρει. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα δεν έχουμε συμμορίες. Η συμμορία, αυτό που ονομάζουν, γι' αυτό σας λέω, δεν πρόκειται για έγκυρες έρευνες. Αυτό που ονομάζουμε συμμορίες, ξέρετε, έχει μια δομημένη ιεραρχία και μια συγκεκριμένη ιεραρχική δομή με αρχηγούς, εκτελεστικά όργανα. Και σας παραπέμπω σε παλιές ταινίες, για παράδειγμα το Κουρδιστό Πορτοκάλι, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί μια τέτοια νεανική συμμορία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν όμως, πρέπει να σας πω, κυρία Τσαπανίδου, με απόλυτη ακρίβεια και ειλικρίνεια, ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες παραβατικές νέων μέσα στα σχολεία μας, τα γυμνάσια κυρίως και τα λύκεια πρώτα και κύρια, οι οποίες λειτουργούν, πρέπει να σας πω, και με έναν τρόπο. Λίγο πολύ υπάρχουν και κάποιες μειονοτικές ομάδες, δηλαδή κάποια παιδιά αλλοδαπών με Έλληνες, κάποια συγκεκριμένα σχολεία τα οποία έχουν κάποια χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά με κάποια ανώτερα. Mm-hmm. Αυτά είναι πάγια χαρακτηριστικά τα οποία παρατηρήθηκαν στην εξέλιξη των νεολαίστικων παραβατικών ομάδων ανά τον κόσμο, τα οποία σήμερα τα παρατηρούμε και στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω, κυρία Τσαπανίδου, αν μου επιτρέπετε και έχουμε τον χρόνο. Πέρυσι είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Είχα πάει στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, των ΗΠΑ της Αμερικής, που πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι το προεδρεύον πανεπιστήμιο σε 10 πανεπιστήμια, μεγάλα πανεπιστήμια, μέσα στο οποίο είναι το Harvard, το Yale και ούτω καθεξής των ΗΠΑ της Αμερικής, τα οποία κάνουν ένα πρωτότυπο παγκόσμιας πρωτοτυπίας πρόγραμμα πρόληψης της νεανικής βίας. Γιατί σας κάνω μια παρένθεση ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα παραβατικότητας και παιδικής. Να σας πω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου των ΗΠΑ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρέπει να σας πω, κυρία Τσαπανίδου, παρεμβαίνει σε πιλωτικό στάδιο τώρα στις συνοικίες της Νέας Υόρκης, οι οποίες έχουν πρόβλημα. Πήγαμε επιτόπου, επισκεφτήκαμε τις συγκεκριμένες συνοικίες και είδαμε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα. Ένα πρωτοποριακότατο πρόγραμμα, το προτείνω για τη χώρα μας, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο πολεοδομικού συγκροτήματος, σε επίπεδο πολεοδομικού τετραγώνου, σε επίπεδο οικιστικού πολυκατοικίας. Γιατί λέτε το πρόβλημα στη ρίζα του την ώρα που γεννιέται. Βεβαίως σε επίπεδο ορόφου, σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο ατόμου. Γιατί, τι παρατηρήθηκε? Ένας αλκοολικός πατέρας, κυρία Τσαπανίδου, μπορεί να δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα ουσιαστικά στην οικογένειά του, το οποίο να επηρεάζει την παραβατικότητα μιας ευρύτερης περιοχής. Άρα επεμβαίνουμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα και μπορεί να λύνουμε, να βγάζουμε ένα αγκάθι από το πόδι του ασθενούς. Τώρα, κυρία Τσιγκρή, με την ευκαιρία που είστε εδώ, πάμε λίγο και από την παραβατικότητα των ανηλίκων, την παιδική παραβατικότητα, πάμε στην εγκληματικότητα των ενηλίκων. Πριν από λίγο μετέδωσε ο Θάνος ο Σωτήρης την είδηση για έναν αστυνομικό, ο οποίος μετήχε σε συμμορία που είχε διαπράξει 26 πετυχημένες, σε εισαγωγικά το πετυχημένες, ληστείες. Οι δείκτες τι λένε? Συνεχίζουμε να έχουμε αύξηση στα κρούσματα και στις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου, και φέτος η εγκληματικότητα ακολουθεί την καμπύλη, τη συνήθη καμπύλη της ύφεσης και της μείωσης και της αύξησής της. Πρέπει να σας πω ότι είναι παρατηρημένο και στη χώρα μας, με έρευνες οι οποίες και προσωπικά έχω διεξάγει εδώ, δεκαετίες, τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να σας πω ότι κάνει μια καμπύλη η οποία αυξάνεται κατά τους χειμερινούς μήνες του χρόνου. Και ουσιαστικά αρχίζει η κάμψη της κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, για να φτάσουμε στον Αύγουστο, ο οποίος είναι ο μήνας χωρίς εγκληματικότητα. Δηλαδή, έχω πει πάλι, θα έλεγα εντελώς σχηματικά, ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, τον Αύγουστο, πηγαίνουν όλοι διακοπές, ακόμα και οι εγκληματίες. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή η κατάρριψη του ερμικού νόμου της εγκληματικότητας που ήθελε. Πηγαίνουν με δικά μας λεφτά, κύριε Τσικρή, έτσι. Έχουν σουφρώσει πρώτα. Είναι μια αλήθεια αυτή η χτύπηση. Και πηγαίνουν διακοπές πληρωμένες από εμάς. Πράγματι είναι μια αλήθεια. Αλλά πρέπει να σας πω, σήμερα βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να πέφτει αυτό το κύμα της αυξημένης εγκληματικότητας που είχαμε το χειμώνα. Και ουσιαστικά έχουμε πολύ λιγότερα περιστατικά. Μάλιστα. Πιστεύω ότι όσο πηγαίνουν προς το καλοκαίρι θα είναι πολύ λιγότερα. Αλλά να σας πω ότι το συγκεκριμένο κρούσμα του συγκεκριμένου αστυνομικού, ο οποίος μετήχε σε μια συμμορία η οποία έκανε ληστείες και μάλιστα πολλές, πρέπει να σας πω ότι μας προσβάλλει όλους. Μας προσβάλλει ως πολίτες, προσβάλλει τη δημόσια τάξη της χώρας, την ίδια την ελληνική αστυνομία, και νομίζω ότι πρέπει τέτοια περιστατικά να απομονώνονται, τέτοιοι επίορκοι αστυνομικοί να τίθενται απέναντι στον ευθυνών τους. Και θα έλεγα και κάτι άλλο, κυρία Τσαπανίδου. Το να συμμετέχει σε μια εγκληματική οργάνωση ένα άτομο που έχει συγκεκριμένη
την ιδιότητα, θα πρέπει επιτέλους και να το δει σοβαρά, θα έλεγα και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη νομοθεσία και να αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση της τέλεσης αδικήματος. Πώς με την όταν φοράμε την κούλα. Βαρύτερες ποινές δηλαδή. Βαρύτερες ποινές όταν είναι αστυνομικός. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να τελεί ληστείες ή ένας δικαστής για παράδειγμα. Τώρα αυτό χωρά και πολύ μεγάλη κουβέντα. Να είστε καλά που είσαστε κοντά μας, κύριε Τσιγκρή, και ίσως οδηγεί και σε διαφορετικούς συνειρμούς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και χρόνια σας πολλά και καλά. Χρόνια πολλά για να αλλάξουμε τώρα θέμα και να καλωσορίσουμε στο στούντιό μας τη Μουρούζη, τη Χριστίνα την Κοραή, την πολιτική συντάκτρια, για να δούμε πώς έχουν και τα πράγματα στο πολιτικό προσκήνιο. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Είναι εβδομάδα που μας απασχολούν πολλές και διαφορετικές υποθέσεις. Υπόθεση Παυλίδη, θα μας πεις εσύ πότε θα φτάσει στη Βουλή, πότε θα ψηφιστεί, πότε θα έχουμε πόρισμα και ψηφοφορία. Γιατί ακούγονται πολλά και για μετά την Πρωτομαγιά. Έχουμε τη Siemens, την υπόθεση Siemens, ομόλογα, πολλά θέματα να συζητήσουμε. Για την ψηφοφορία να ξεκινήσουμε, που θα είναι πάρα πολύ και αφορά ευρύτερα τις πολιτικές εξελίξεις. Πεζόταν δύο ημερομηνίες, ή την ερχόμενη Πέμπτη στις 30 του μηνός, γιατί ο Πρωθυπουργός θα απουσιάζει, λείπει σήμερα στην Αλβανία, φεύγει το μεσημέρι για επίσημη επίσκεψη, θα επιστρέψει βέβαια, αλλά στη συνέχεια θα αποχωρήσει και πάλι για τη Βαρσοβία, όπου συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εν ώψη των ευρωεκλογών. Και θα είναι εκεί όλοι οι ηγέτες των κομμάτων της κεντροδεξιάς. Οπότε επιστρέφει την Πέμπτη. Μία ημερομηνία λοιπόν που ήταν στο τραπέζι ήταν και Πέμπτη το βράδυ. Υπάρχει όμως η Πρωτομαγιά της Παρασκευής, οπότε το πιο πιθανόν είναι να φύγουν οι βουλευτές για τις εκλογικές τους περιφέρειες λόγω και της αργίας και να γίνει ψηφοφορία την Δευτέρα. Τα πορίσματα βεβαίως θα τα έχουμε νωρίτερα. Η επιθυμία του κυρίου του Βουλής του κυρίου Σιούφα είναι να παραδοθούν στα χέρια των βουλευτών, οπότε να έχουν το χρόνο να τα μελετήσουν, τουλάχιστον 2-24 ώρα να έχουν μπροστά τους. Από ό,τι φαίνεται θα έχουν περισσότερα. Οι πληροφορίες λένε ότι οι λογαριασμοί δεν δείχνουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν το βασικό περιεχόμενο των πορισμάτων στο οποίο έχουν καταλήξει τα 5 κόμματα. Και αν θέλεις μπορούμε να δώσουμε έτσι μια γενική εικόνα το τι θα λέει περίπου το κάθε κόμμα στο δικό του πόρισμα. Αν μπορείς επιγραμματικά. Ναι, επιγραμματικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει ευθύνη, αναγνωρίζει μόνο πολιτικές και ηθικές ευθύνες του πρώην Υπουργού. Το ΠΑΣΟΚ εκτός από το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας κρίνει ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση του κατηγορητηρίου και στα δικαιώματα παθητικής δωροδοκίας, απιστίας και παράβασης καθήκοντος. Το ΚΚΕ καυτηριάζει και τα δύο κόμματα για την αδιαφάνεια που είχαν στις πολιτικές τους σε ό,τι αφορά τα κονδύλια για τις άγονες γραμμές. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πιο πιθανό είναι να κάνει ένα βήμα παραπάνω, αλλά ένα βήμα μικρότερο από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να αναγνωρίσει και εκείνο μια διεύρυνση του, και εκείνο, διεύρυνση του κατηγορητηρίου ως προς την παθητική δωροδοκία. Και έχουμε το ΛΑΟΣ που λίγο πολύ θεωρεί αθώο τον κύριο Παυλίδη, μάλλον αθώο βάζει και ένα ερωτηματικό, αλλά την ίδια στιγμή κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να προχωρήσει διερεύνηση. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται από εκεί και πέρα, τι γίνεται μετά την ψηφοφορία και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί και να δούμε μπροστά μας και τις κάλπες. Με το δεδομένο ότι χρειάζονται μόνο δύο ψήφοι, μόνο δύο διαρροές, είτε από το άλλο στρατόπεδο για να ψηφιστεί η παραπομπή του κυρίου Παυλίδη, δείχνει ότι υπάρχει ένα θρίλερ. Είναι μυστική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κύριος Καρταφές, έχει πει ότι θα κάνει κάποια κίνηση που να φαίνονται τα ψηφοδέλτια, αλλά θα είναι τα μόνα. Αν τελικά γίνει, θα τη δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή τη διαδικασία. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Και σε μία μυστική ψηφοφορία όλα είναι ανοιχτά, ειδικά σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν, χθες μιλούσα με κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος και μου είπε ναι, φοβάμαι το ενδεχόμενο διαρροών. Βεβαίως μπορεί να το λέει και στην λογική του να συσπυρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα όμως όλα είναι
Φυσικά, γιατί και οι έννοιες, τώρα μιλάμε για κομματική γραμμή και για τηλέφωνα που γίνονται. Μα αν θέλει κάποιος βουλευτής να την κάνει έτσι, για να το πω πάρα πολύ απλά, θα την κάνει. Και δεν θα μπορέσει να τον εντοπίσει και κανείς. Γιατί η ψηφοφορία είναι μυστική. Πάντως η συσπήρωση είναι, σαφές, το μέγα ζητούμενο τώρα. Το μέγα ζητούμενο, ακριβώς. Και είναι γύρω από τα κόμματά τους. Βλέπουμε ότι και η αντιπαράθεση πια έχει γίνει ευθεία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής. Και πολύ σκληρή αντιπαράθεση πλέον. Βλέπουμε σκληρό πολιτικό ρόκο. Εχθές ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά χρησιμοποίησε τόσο υψηλούς τόνους. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι μετατρέπει τη χώρα σε κολοσσέο. Ο Γιώργος Παπανδρέου απάντησε με συνέντευξη που έδωσε, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε σε περιοδεία στην Καστοριά. Μέσω συνέντευξης που έδωσε το πρώτο θέμα ο Γιώργος Παπανδρέου, χαρακτήρισε τις ευρωεκλογές δημοψήφισμα και κατά δίκη των πολιτικών. Όλες οι υποθέσεις σκανδάλων, Siemens, βατοπέδιο, ομόλογα, επανέρχονται. Η δεύτερη προκαταρκτική, το δεύτερο αίτημα που θα υποβάλει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Παυλίδη, ανεξάρτητα και με την έκβαση της παρούσας ψηφοφορίας, για νέα προκαταρκτική επιτροπή. Και όλα αυτά μετά το θέμα της οικονομίας, βασικότατο και την Ευρώπη. Βασικότατο, αλλά πολύ φοβάμαι, Πόπη μου, ότι θα περάσει σε δεύτερη φάση. Μάλιστα. Και θα κυριαρχήσει η σκανδαλολογία και θα αντί να κυριαρχήσει η οικονομία, που είναι το σημαντικό θέμα και που πάμε για μια εκτόξευση του ελλείμματος στο 6%. Χριστίνα Κορέη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε. Καλή εβδομάδα. Πολύ πλούσιες εξελίξεις η εβδομάδα αυτή. Αλλάζουμε τώρα θέμα και καλωσορίζουμε στο στούντιο κοντά μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Βλάση Πυργάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Πυργάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτά και με αυτά που ακούμε, μας πιάνει και η καρδιά μας. Και τι έχουμε τώρα. Εσείς οι γυναίκες δεν κινδυνεύετε πάρα πολύ. Καρδιά. Ναι. Έχει κάποια ηλικία. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Διαβάζω τώρα και στον τίτλο που βάλανε οι συνάδελφοι: ένα νέο τεστ για έγκαιρη διάγνωση των καρδιακών προβλημάτων. Τι είδους τεστ είναι αυτό και πόσο θα μας κάνει να αισιοδοξήσουμε. Από ό,τι κατάλαβα, μιλάμε για τη CRP. Η CRP, η ελληνιστή σε αντιδρόσα πρωτεΐνη, είναι μια ουσία η οποία μπορεί να ανιχνευτεί στο αίμα με ειδική εξέταση αίματος. Η οποία βέβαια ουσία αυτή είναι γνωστή από το 1930. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει αξιολογηθεί με διαφορετικό τρόπο. Για να γίνω σαφέστερος, η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη θεωρείται δείκτης φλεγμονής κατά κάποιο τρόπο και ανεβρίσκεται αυξημένη σε καταστάσεις που υπάρχει φλεγμονή. Παραδείγματος χάρη και σε μια κοινή γρίπη, σε μια πνευμονία, σε μια αρθρίτιδα και σε άλλες καταστάσεις όπου εμπλέκεται το στοιχείο της φλεγμονής. Όμως ανεβρίσκεται αυξημένη και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν οξέα στεφανία σύνδρομα, δηλαδή οξέα φραγμα του μυοκαρδίου, σταθεί στη θάγη. Τα έχουν ήδη παρουσιάσει, δεν επίκυνται. Ή και επίκυνται. Μάλιστα, μπορεί να είναι και. Ή και επίκυνται. Ή, δηλαδή, στην ουσία, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει για την δημιουργία της αθυρωμάτωσης, έχει κερδίσει έδαφος η θεωρία της φλεγμονής, δηλαδή ότι υπάρχει φλεγμονώδη στοιχείο εντός των στεφανίων αρτηριών, προκειμένου να υπάρξει ένα οξύ στεφανίο σύμβαμα. Για το λόγο αυτό θεωρείται από την Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σαν ένας προδιαθεσικός παράγοντας. Μάλιστα. Για την εκδήλωση καρδιακής νόσου, καρδιαγγειακής νόσου. Άρα λοιπόν είναι απλή αυτή η εξέταση. Είναι απλή η εξέταση, η οποία μπορώ να σας πω ότι γίνεται πλέον σαν ρουτίνα στα μεγάλα νοσοκομεία αλλά και σε επαρχιακά νοσοκομεία που έχουν καλά μικροβιολογικά εργαστήρια, το οποίο όταν βρεθεί αυξημένο και όταν αποκλειστούν τα άλλα φλεγμονώδη αίτια. Μέσω μιας εξέτασης αίματος γίνεται δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα. Εξέταση αίματος. Τώρα το ερώτημα είναι ότι αν έχουμε έναν άνθρωπο που έχει αυξημένες τιμές της CRP, τι πρέπει να κάνουμε. Της πρωτεΐνης αυτής. Της πρωτεΐνης αυτής, τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να αποκλείσουμε ότι υπάρχουν άλλα φλεγμονώδη αίτια, όπως σας είπα, μια αρθρίτιδα κτλ. Αν αυτά τα αίτια αποκλειστούν, πρέπει να δούμε αν ο ασθενής αυτός έχει πιθανότητες στατιστικά εκδήλωσης καρδιακού συμβάματος στο μέλλον. Και συνήθως έχουν τα άτομα μεγάλης ηλικίας και αυτά που έχουν προδιαθεστικούς παράγοντες, κάπνισμα, υπέρταση, υπερχοληστερινεμία, ζαχαρόδι διαβήτη κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αυξημένη CRP πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να μειωθεί. Και η μείωση στη CRP γίνεται με υγειονοδιαιτητική αγωγή, με αυτά τα συνήθη. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Αλλαγή του τρόπου ζωής, διακοπή καπνίσματος κτλ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο όμως. Αφού είναι τόσο θαυμαστική
ισχύει αυτή η εξέταση που δείχνει τον ανεβασμένο δείκτη της πρωτεΐνης και μπορεί να σημαίνει ότι επίκειται ακόμη και έμφραγμα. Γιατί δεν την κάνουμε, κοστίζει πολύ? Όχι, γίνεται. Στα μεγάλα νοσοκομεία και στα επαρχιακά νοσοκομεία γίνεται. Μπορεί ρουτίνα δηλαδή, σχεδόν στις καρδιολογικές κλινικές. Μπορεί δηλαδή κάποιος προληπτικά να την εντάξει μέσα στη. Μπορεί να την εντάξει. Τώρα, αυτό ο λόγος για τον οποίο γίνεται λόγος σημαντικός τον τελευταίο καιρό για την πρωτεΐνη αυτή είναι το εξής. Τον περασμένο Δεκέμβριο δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης, πολυκεντρικής μελέτης, διεθνούς μελέτης, η μελέτη Jupiter, στην οποία ασθενείς που δεν είχαν αυξημένη τιμή κακής χοληστερίνης και χοληστερίνης συνολικά και έλαβαν στατίνες, φάρμακα δηλαδή που ξέρουμε ότι μειώνουν τη χοληστερίνη και επομένως μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, μειώνοντας και ξέρουμε ότι επιδρούν και στα επίπεδα της ΕΑΡΠΕ, δηλαδή τα μειώνουν. Τι πέτυχαν? Πέτυχαν μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Λοιπόν, κύριε Πυρκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Γιατί μια αισιόδοξη συζήτηση ήταν αυτή, αισιόδοξη είδηση. Ένα πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και ερχόμαστε. Γεώργιος Παπανδρέου και Σοφοκλής Βενιζέλος. Η δίκη του Μανώλη Γλέζου και η διεθνή συμπαράσταση. Αναγέννηση στην ελληνική Ήπεθρο. Η χώρα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Η ανεξαρτησία της Κύπρου. Η μεγάλη αλλαγή. Η σειρά που γράφει ιστορία. Απόψε στις 11 και 4 στη ΝΕΤ. Τηλεφωνήστε και κερδίστε. Ντύστε τώρα τις καρέκλες της τραπεζαρίας σας με μοντέρνα ιταλικά καλύματα, μόνο 98 ευρώ και τα 6 μαζί. Προστατεύουν τα επιπλά σας και ανανεώνουν το χώρο σας. Όσοι τηλεθεατές τηλεφωνήσουν τα επόμενα 10 λεπτά, κερδίζουν ένα σετ κρεβατοκάμαρας από 100% βαμβάκι, εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11-624. Ντύστε τώρα τις καρέκλες της τραπεζαρίας σας με μοντέρνα ιταλικά καλύματα, μόνο 98 ευρώ και τα 6 μαζί. Τηλεφωνήστε και κερδίστε. Όσοι τηλεθεατές τηλεφωνήσουν τα επόμενα 10 λεπτά, κερδίζουν ένα σετ κρεβατοκάμαρας από 100% βαμβάκι, εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11-624. Κυκλοφόρησε το Politics News. Αυτό το τεύχος. Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι παρόν και θα γυρίσει το κλίμα. Προκόπης Παυλόπουλος με ενωμένη τη μάχη των ευρωεκλογών. Θεόδωρος Πάγκαλος, πολιτικοί δεν συνιστούν οι δημοσκοπήσεις. Γιώργος Καρατζαφέρης, κρίση οικονομική ή πολιτική. Βουλή των 5, των 6 ή 3 κομμάτων. Αφγανιστάν, το σύνδρομο του Βιετνάμ. Μαζί το συλλεκτικό DVD της εξαιρετικής σειράς History Turning Points με θέμα την εισβολή το 1812 των στρατευμάτων του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Οι συγγραφείς που θεμελίωσαν τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία έρχονται στο Βήμα. Παπαδιαμάντης, Κονδυλάκης, Καρκαβίτσας, Θεοτόκης, Βυζινός και άλλοι σπουδαίοι λογοτέχνες σε έργα κοιμήλια καθημερινά μαζί με το Βήμα. Ο νούμερο 1 έχει άλλο αέρα. Air Sport 101,8 σε ζωντανή μετάδοση. Ο Βρετανικός ημιτελικός μόνο στην ΕΤ. Η Manchester United υποδέχεται την Arsenal στην πρεμιέρα των ημιτελικών για το αγγλικό ζευγάρι. Την Τετάρτη το pre-game ξεκινά στις 9 το βράδυ και ακολουθεί ο μεγάλος ημιτελικός Manchester United-Arsenal ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΤ. Η βραδιά τελειώνει με την εκπομπή Champions Net με όλο το ρεπορτάζ από τους δύο ημιτελικούς. Κοντά σας ένα Σταύρος εισέβαλε όχι σε Ιαλοπολείο, σε ένα σούπερ μάρκετ και τις εικόνες κατέγραψαν κάμερες του καταστήματος. Η Ρίτσα Εκαστάνη από την αίθουσα σύνταξης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είναι εικόνες από κάμερα ασφαλείας από σούπερ μάρκετ στην Ιρλανδία. Έκπληκτοι λοιπόν είδαν όσοι ήταν μέσα έναν Ταύρο. Ο Ταύρος φαίνεται πως.
πάσει από ένα τοπικό, από έναν αγρότη τέλος πάντων, από μία φάρμα και τον βλέπουμε εδώ στους διαδρόμους να τρέχει. Και έκπληκτοι οι υπάλληλοι και όσοι ήταν μέσα άρχισαν να απομακρύνονται για να σωθούν. Ευτυχώς δεν προκάλεσε ιδιαίτερες ζημιές. Ωστόσο, ταρακούνησε για τα καλά και πανικόβαλε όσους τους είδαν ξαφνικά μέσα στο σούπερ μάρκετ την ώρα που έκαναν τα ψώνια. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δεν είναι και λίγο. Ούτε λόγος. Και πάλι ψύχρεμα αντέδρασαν. Για να δούμε τώρα και ένα γάμο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε γάμος πρόκληση στη Βενετία. Είναι ο γάμος της Σάλμα Χάγεκ, της διάσημης μεξικανής ηθοποιού, η οποία παντρεύτηκε για δεύτερη φορά. Ήταν ο δεύτερος γάμος. Να πούμε ότι είχε παντρευτεί με έναν ζάμπλουτο επιχειρηματία Γάλλο. Είχαν παντρευτεί μόνοι τους στο Δημαρχείο. Παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον ίδιο. Παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον ίδιο. Έκαναν πρώτα τον πολιτικό γάμο και στη συνέχεια ήθελε να ζήσει, όπως είπε ίδια, όλο το παραμύθι του γάμου. Οπότε παντρεύτηκε και στην Βενετία. Δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ο γάμος αυτό. Σίγουρα πάρα πολλά χρήματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και να πούμε ότι και η οικονομική κατάσταση του γαμπρού, αλλά και της νύφης, κυρίως όμως του γαμπρού, τους το επέτρεψε. Απλά είναι καιρή χαλεπή για όλους τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Προκλητικό να το βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι. Σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρίτσα Καστάνη. Για να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιό μας στην Ετρία, στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Μιχάλη Σιούτα, είναι διδάκτορ μετεωρολογίας. Καλημέρα σας, κύριε Σιούτα, και καλή σας εβδομάδα. Καλημέρα σας, κυρία Τσαπανίδου. Καλή εβδομάδα. Είχε κάνει λίγο άνοιξη, λίγο καλοκαίρι. Τώρα μας τα ξαναχάλασε ο καιρός. Πώς θα κρατήσει αυτός ναι, άστατος καιρός? Είχαμε έτσι εκτεταμένες βροχές το Σαββατοκύριακο. Τώρα βελτιώνεται. Θα λέγαμε γίνεται καθαρά ανοιξιάτικος ο καιρός από σήμερα με ηλιοφάνεια. Το ένα χαρακτηριστικό. Βέβαια, το άλλο χαρακτηριστικό του ανοιξιάτικου καιρού είναι οι απογευματινές μπόρες, οι οποίες κυρίως βέβαια αφορούν τις ορεινές και υπηρετικές περιοχές. Το απόγευμα θα έχουμε και σήμερα, κυρίως όμως αύριο, σε αρκετές περιοχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, δηλαδή Ήπειρο, Μακεδονία, Στερεά, μέχρι την Πελοπόννησο. Στα ορεινά κυρίως τμήματα των περιοχών αυτών όμως μόνο, θα έχουμε το απόγευμα μπόρες και καταιγίδες. Τοπικά αυτά τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα, γι' αυτό πρέπει να δίνουμε κάποια προσοχή, δεν είναι αμελητέα από πλευράς. Αυτός δηλαδή ο άστατος καιρός θα κρατήσει ολόκληρη την εβδομάδα. Αυτός θα κρατήσει και τις επόμενες ημέρες. Βέβαια αφορά όμως, όπως είπαμε, ορεινές περιοχές. Και ενώ σε υπόλοιπες περιοχές, στην περιοχή του Αιγαίου, στην Ανατολική Ελλάδα, ο καιρός θα είναι έθριος, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Θα φτάσει στους 18-19 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 22-23 στα κεντρικά και νότια μέχρι την Τετάρτη. Και βέβαια από πλευράς ανέμων θα έχουμε κάποια προβλήματα σήμερα μέχρι αύριο το μεσημέρι στο νότιο Ιόνιο κυρίως. Θα φτάσει στα 7 βόρειο-νότιο-ανατολική άνεμη, ενώ στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και περαιτέρω εξασθένηση δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα, για την καιρό θα έχουμε, για τις Κυκλάδες εκεί, τι θα κάνει για όσους ταξιδέψουν? Για την Πρωτομαγιά, η Παρασκευή, φαίνεται ότι θα μας τα χαλάσει λίγο. Θα έχουμε άστατο καιρό και θα χαλάσει αρκετές περιοχές μετά το μεσημέρι. Από το πρωί περιμένουμε νεφώς και βροχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, που θα επεκταθούν όμως τα φαινόμενα και στην υπόλοιπη χώρα, στην Κεντρική Ελλάδα, στη Στερεά, στην περιοχή του Αιγαίου. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες καταιγίδες. Βέβαια, είναι νωρίς, απέχουμε χρονικά για να μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για τα χρονικά διαστήματα της ημέρας και ειδικότερα για ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο. Φαίνεται πάντως ότι θα χαλάσει ο καιρός εκείνη την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο όμως που ακολουθεί φαίνεται θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα μπορούμε όμως να είμαστε συγκεκριμένοι με τις προβλέψεις των επόμενων ημερών, καθώς πλησιάζουμε χρονικά. Κύριε Σιούτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μόνο στα ορεινά της Ελλάδας ακούσαμε και από τον κύριο Σιούτα. Θα χαλάσει ο καιρός, θα είναι έτσι άστατος ο καιρός. Θα έχουμε καλοκαιρία όμως και καλύτερη θερμοκρασία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε δίπλα στο Θάνο τον Τζίρο τον κύριο Γιώργο Κουτρουμάνη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας, κύριε Κουτρουμάνη. Ευχαριστώ πολύ. Πριν μπούμε στις αλλαγές που έχουμε στο ΕΚΑΣ και που αφορούν σε πολλούς και είναι σημαντικό το θέμα, θα πάμε μέχρι την εφορία της Παλίνης, τη ΔΟΗ Παλίνης. Θα συναντήσουμε εκεί τον έφορο μαζί με τον Προκόπη τον Αγγελόπουλο που είναι στη σύνδεσή μας. Προκόπη, συνεχίζονται οι φορολογικές δηλώσεις εκεί, έτσι? Ακριβώς, Πόπη. Με τον κύριο Σταύρο Θωμά, τον διευθυντή, είμαστε εδώ. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Από τις 5 του μηνός Μαΐου αρχίζουν οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή τρέχουν οι προθεσμίες για τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία τρίτης κατηγορίας. Επίσης, από τις 4 Πέμπτου ξεκινούν οι προθεσμίες για ειδικές
κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι οι ασφαλιστές, οι εισοδηματίες, αυτοί που έχουν εισοδήματα και είναι μέλη ανωνύμων εταιριών, καθώς και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε Θωμά, πώς ακριβώς πάνε τα πράγματα εδώ? Έχουν γίνει ισχύσεις από το Υπουργείο και έχουμε βάλει δύο συνεργεία, ένα στην είσοδο και ένα επάνω παραλαμβάνει δήλωση. Από ό,τι βλέπετε, ο κόσμος εξυπηρετείται σύντομα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, περιμένουμε τους μισθωτούς. Αυτή θα είναι και η περισσότερο, μεγαλύτερος όγκος. Εκεί λίγο ίσως τα πράγματα να πιεστούν. Πιστεύω θα έχει την ίδια ροή, διότι υπάρχει οργάνωση και έχουν έρθει και άτομα από τα ΠΕΚ και πιστεύω θα λειτουργήσει άμεσα. Τι καινούριο υπάρχει για τις φορολογικές δηλώσεις φέτος, τι πρέπει να προσέχουν ίσως οι φορολογούμενοι? Τα ίδια ισχύουν, δεν υπάρχουν αλλαγές. Τα ίδια όπως υπάρχουν, ορισμένες απαλλαγές. Των αποδείξεων και αυτά τα οποία έχουμε ενημερώσει και την άλλη φορά. Την τελευταία στιγμή που είχαμε έρθει εδώ, συζητήσαμε και για το θέμα των επαιρεώσεων. Πώς εξελίσσεται αυτό? Κατάσταση μέχρι τον Ιούνιο. Ήδη αρχίζουμε και βγάζουμε ορισμένα σημάδια και κοινοποιούμε και πιστεύουμε ότι μεγάλο όγκο υποθέσεων προ επαιρέωση θα τελειώσει μέχρι τέλο του Ιουνίου. Ανταπόκριση μέχρι τώρα υπάρχει? Έχουν προσέλθει οι φορολογούμενοι με σκοπό να προχωρήσουν την επαιρέωση? Δεν έχουν κοινοποιηθεί όλα. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει να έρχονται, Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Πόπη, να δούμε και από εκεί βέβαια πώς θα εξελιχθεί το θέμα των περαιώσεων, που είναι ένα από τα σημαντικά θέματα της χρονιάς φέτος σε σχέση με τα φορολογικά έσοδα. Είναι και αυτό πράγματι. Προκόπη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ όπως και τον Έφορο και θα επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής με τον κύριο Γιώργο Κουτρουμάνη να συζητήσουμε τις αλλαγές που έχουμε στο σύστημα καταβολής του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο μελετάει η κυβέρνηση. Τι λέει το ρεπορτάζ, Τάνο? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για πληροφορίες, όχι για οριστικές αποφάσεις. Διότι οι αλλαγές που θα παρουσιάσουμε τώρα είναι σημαντικές, αγγίζουν πάρα πολύ κόσμο. Δεν υπάρχουν όμως ακόμα οριστικές αποφάσεις. Είναι επίσημες αποφάσεις αυτές, είναι πληροφορίες λοιπόν. Είναι για το τι εξετάζουν. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα πάντως αυτών των συζητήσεων που γίνεται είναι ότι θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Πρώτον αυτό και δεύτερον, θα αυξηθεί και το ποσό. Θα δούμε πόσο στη συνέχεια και θα δούμε για τα νέα κριτήρια. Κύριε Κουτρουμάνη, να ξεκινήσουμε με τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάποιος προκειμένου να πάρει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και θα δούμε και τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Για να δούμε λοιπόν, τα εισοδήματα αποκλειστικά από συντάξεις θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 8.360 ευρώ. Το ατομικό εισόδημα του δικαιούχου θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 9.703 ευρώ και το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι χαμηλότερο από τις 14.933 ευρώ. Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει εδώ, κύριε Κουτρουμάνη? Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι είναι εισοδήματα τα οποία έχουν αποκτηθεί το 2007 και έχουν δηλωθεί το 2008. Με αυτά τα εισοδήματα θα πάρει το ΕΚΑΣ κάποιος το 2009. Τώρα, το σενάριο αυτό προβλέπει 300 ευρώ αύξηση στο κάθε εισοδηματικό κριτήριο πάνω από την ετήσια αύξηση που ήταν 4%.